Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε πάλι με το SBC Live για να σας κρατήσουμε συντροφιά για τις επόμενες 2 ώρες με πλούσια θεματολογία και τα θέματα φυσικά της επικαιρότητας, τα οποία βρίσκονται πάντοτε στο προσκήνιο. Η ανοιχτή αξιολόγηση παραμένει φυσικά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Σήμερα ο Επίτροπος Νομισματικών Υποθέσεων, ο κ. Μοσκοβισή, επισκέφτηκε τη χώρα μας για να έχει συναντήσεις και με τον Πρωθυπουργό αλλά και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Υπουργό Οικονομικών, τον κ. Τσακαλώτο. Κοντά μου εδώ στο στούντιο για να τα σχολιάσουμε όλα αυτά είναι ο διευθυντής του ελεύθερος τύπος.gr, ο Γιώργος Μιχαηλίδης. Καλησπέρα, Γιώργο. Τι κάνεις? Καλά, εσύ πώς είσαι? Καλά, και εγώ. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, πώς την είδες την επίσκεψη του Μοσκόβισσα εδώ στην Αθήνα? Νομίζω ότι η επίγευση όλων των συναντήσεων που είχε με τους Έλληνες αξιωματούχους συνοψίζεται στη φράση που είπε βγαίνοντας από το Μέγαρο Μαξίμου μετά τη συζήτησή του με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, όπου είπε: ας συγκεντρωθούμε όλοι για να κλείσουμε τις εκκρεμείς παραμέτρους και να κάνουμε το βήμα μπροστά. Δηλαδή, εδώ που τα λέμε, ήταν αυτό που περιμέναμε να είναι σήμερα ο Μοσκοβισσή. Ο διαμεσολαβητής. Διαλλακτικός, συζητήσιμος, έως και πυροσβεστικός. Διότι το κλίμα που παίρνουμε τις τελευταίες ημέρες είχε μια. Έβαλε λίγο νερό λοιπόν στη φωτιά που μένεται, ναι, καθώς η αξιολόγηση παραμένει ανοιχτή. Ήταν εδώ και λίγο ένα συγκρουσιακό χρόνο το κλίμα αυτές τις μέρες. Ήταν αρκετά τεταμένο. Εντάξει, υπήρχαν βέβαια κάποιες και συνενετικές δηλώσεις εκ μέρους Ευρωπαίων αξιωματούχων και χτες και σήμερα. Όλοι στο πνεύμα του να κλείσει αξιολόγηση στο δυνατόν πιο άμεσα. Και ο κύριος Μοσκοβισσή, από ό,τι φάνηκε ότι μάλλον ότι θέλει άμεσα να κλείσει αυτή η αξιολόγηση. Το, δηλαδή, το Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου θέλει να δείξει ότι θα υπάρξει κάποια πρόοδος. Τουλάχιστον αυτό δήλωσε. Το χαρακτήρισε μάλιστα και μια πάρα πολύ σημαντική ημερομηνία για την Ελλάδα. Κάνοντάς μας ουσιαστικά να περιμένουμε ότι ίσως έχουμε και θετικές εξελίξεις. Τη δήλωσή του αυτή την έκανε βγαίνοντας από το Υπουργείο Οικονομικών κατά τη συνάντηση που είχε με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο. Εκεί μπορούμε να πούμε, είπε και κάτι επίσης σημαντικό, ότι όπου υπάρχει θέληση υπάρχει και διάθεση για λύση. Άρα λοιπόν προκρίνει ένα συμβιβασμό από όλες τις πλευρές, να κάνουν όλοι ένα βήμα πίσω προκειμένου να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση. Δεν πίεσε μόνο την ελληνική πλευρά να κάνει πίσω στα θέματα τα οποία θεωρεί ότι είναι ανυποχώρητη και θεωρεί κόκκινες γραμμές. Άρα φάνηκε ότι δείχνει έτσι ένα στυλ συνενετικό προς όλες τις πλευρές, έτσι. Σωστά, σωστά. Μετά πήγε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Προκόπη Παυλόπουλο. Εκεί ο κ. Παυλόπουλος του έδωσε το παράσημο του μεγαλόσταυρο του τάγματος του Φοίνικος. Είχαν μια επίσης σε καλό κλίμα συζήτηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο να τονίζει, βάζοντας στο κλίμα και την συζήτηση για Brexit που έχουμε αυτές τις μέρες, για το ενδεχόμενο Brexit, λέγοντας ότι είναι αδιανόητο να φανταστούμε την Ελλάδα εκτός της καρδιάς της Ευρώπης. Πάντως πολιτικές τοποθετήσεις ήταν. Στο κλίμα αυτό το οποίο μας είχε προειδεάσει ο κ. Τσακαλώτος, ο οποίος είχε μιλήσει για μια πολιτική συμφωνία ή τουλάχιστον για πρόθεση μιας πολιτικής συμφωνίας στο επικείμενο Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου. Ζω. Την ίδια ώρα όμως εγώ θα έλεγα ότι έτσι εμέσως έθεσε στο τραπέζι τα ζητήματα τα οποία είναι καυτά. Δεν τα είπε. Δεν τα κατονόμασε, δεν μίλησε για μείωση του φορολογίου του ή μείωση των συντάξεων, αλλά είπε για κάποιες μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να γίνουν. Είπε χαρακτηριστικά ότι πρέπει να υπάρξει ένα ισορροπημένο σετ μεταρρυθμίσεων. Και όταν ακούμε μεταρρύθμιση, το ξέρουμε πολύ καλά ότι έχει να κάνει με περικοπές. Αν όχι φορολογικά μέτρα λιτότητα, η λιτότητα συνδέεται τουλάχιστον στη φρασιολογία που χρησιμοποιούμε με φόρους κτλ. Και οι μεταρρυθμίσεις έχουν να κάνουν με παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό, σε κάθε τρόπο, έτσι, με κάθε τρόπο και στις συντάξεις. Έτσι δεν είναι? Ναι. Άρα ήταν μία έμεση αναφορά εκεί, θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό. Συμφωνώ. Το θέμα είναι ότι η συζήτηση πήγε σε αυτά τα οποία είπες, στη συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό. Ενώ στις προηγούμενες συναντήσεις ήταν περισσότερο πολιτικό το κλίμα, όπως το είπες, στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Πολιτικά πάντως τοποθετήθηκε πάλι, εμέσως. Μπήκαμε σε λεπτομέρειες όμως, διότι. Δεν κατονόμασε όμως. Όχι, δεν κατονόμασε. Κατονόμασε σε ένα βαθμό ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ήταν λίγο πιο σκληρός από αυτό που θα περιμέναμε. Αν λαμβάνοντας υπόψη και το μέχρι στιγμής άκρος φιλελληνικό προφίλ που είχε χτίσει μέσα στην ημέρα. Είπε συγκεκριμένα ούτε ένα ευρώ περαιτέρω μέτρα λιτότητας. Και μάλιστα χαρακτήρισε ότι η συζήτηση ακόμα και για ένα ευρώ μπορεί να είναι καταστροφική. Δηλαδή κινδυνολογώντας σε ένα βαθμό. Και αυτό γρίφος είναι όμως. Γιατί απ' την άλλη αναρωτιέται κανείς, δεν είναι λιτότητα και περαιτέρω περίκοπη των συντάξεων? Είναι. Ή μείωση του φορολογίου του καθώς πλήττει τα πιο ευάλωτα κοινωνικά στρώματα? Ή μήπως εννοούσε μόνο την αύξηση φορολογίας, ότι αυτό είναι απαγορευτικό σε μια οικονομία που βρίσκεται τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια σε παρατεταμένη ύφεση? Όπως είπα, ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε λίγο πιο σκληρός. Για να το συμπληρώσω σε αυτό,
αν μπορούμε να πούμε περιφραστικά τη δήλωσή του, είναι ότι μπορώ να συζητήσω τα πάντα εκτός από αυτά που μου λέτε εσείς να συζητήσω. Mm-hmm. Αυτό προκάλεσε και την αντίδραση, με καλό τρόπο βέβαια, του Υπουργού Οικονομικών, του Ευκλήδη Τσαγαλώτου, ο οποίος σχολιάζοντας τη δήλωση για το ούτε ένα ευρώ μέτρα, είπε συγκεκριμένα, τι θα θέλατε να πει δηλαδή για το αναφερόμενο στο Τσίπρα, ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ένα δις, να λάβουμε ένα δις ευρώ μέτρα και μετά αυτοί να μας πάνε στα δύο δις ευρώ μέτρα. Σωστά, άρα ακόμα. Είναι ακριβώς επειδή η διαπραγμάτευση είναι σε εξέλιξη, θέτουν και εκείνοι τους όρους τους έτσι ώστε να μην φανούν ότι υποχωρούν έναντι κάποιον άλλον. Γιατί ούτε η άλλη πλευρά υποχωρεί, ναι. Οπότε και η ελληνική πλευρά θέλει να δείξει ότι τίποτα δεν είναι τελεσμένο ακόμα. Δεν ξέρουμε πού ακριβώς θα πάει. Πάντως το σημαντικότερο είναι από αυτά που έδειξε και είπε σήμερα ο Πιέρ Μοσκοβίση, ότι αν δεν κάνουν και οι δύο πλευρές κάποια υποχώρηση, λευκός καπνός στο Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου δεν πρόκειται να βγει. Ναι, πάντως ο κύριος Μοσκοβισή, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με τον κύριο Ντάιζελμπλουμ, από το οποίο βγήκε ότι μάλλον θα υπάρξει λευκός καπνός στο Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου. Αυτό το μετέφερε ο Ντάιζελμπλουμ. Ο Ντάιζελμπλουμ, χθες, θυμίζω, είχε πει ότι δεν τίθεται θέμα κλεισίματος της αξιολόγησης στο Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου. Οπότε τώρα φαίνεται ότι τα πράγματα ενδεχομένως να μπαίνουν σε μια πιο θετική ρότα με αυτήν την τηλεφωνική συνομιλία. Συμφωνούμε. Ωστόσο, μας μπερδεύει λίγο. Είναι λίγο ενηγματικό η αλήθεια. Είναι τη μία μέρα έτσι, την άλλη αλλιώς. Τα πράγματα είναι λίγο γρίφος. Σύμφωνα με τις κοινοτικές πηγές, κάλεσε ο Πιέρ Μοσκοβισή τον Γερούν Ντάιζελμπλουμ, θέλοντας να ζητήσει, ας πούμε, αν μπορούμε να το πούμε εντός εισαγωγικών, εξηγήσεις για τη δήλωσή του χθες πως δεν θα έχουμε κάποια εξέλιξη στο Eurogroup. Από εκεί και έπειτα όμως, μπορούμε να πούμε ότι οι δηλώσεις αυτές φανερώνουν. Βασικά, η συζήτηση την οποία είχαν φανερώνει το κλίμα το οποίο υπάρχει μεταξύ των δανειστών. Προχθές που συζητούσαμε και σχολιάζαμε την έκθεση της Fitch, εντοπίσαμε μέσα από την έκθεση mm-hmm. ότι περισσότερα είναι τα προβλήματα ανάμεσα στους δανειστές παρά μεταξύ δανειστών ακριβώς. και Ελλάδας. Και αυτό φανερώνει και οι δηλώσεις του Ντάιζελμπλουμ και στην τηλεφωνική επικοινωνία. Από τη στιγμή που υπάρχουν τόσες αντιθέσεις μεταξύ των εκπροσώπων των θεσμών, των ίδιων θεσμών, τότε πώς είναι δυνατόν κανείς, αναρωτιόμαστε μάλλον, πώς είναι δυνατόν να κλείσει συμφωνία άμεσα όταν δεν τα έχουν βρει μεταξύ τους. Πώς θα τα βρούμε και με την ελληνική πλευρά. Εγώ αναρωτιέμαι τουλάχιστον. Έτσι είναι ένα εύλογο ερώτημα, ναι, νομίζω, όλων μας. Την ίδια ώρα όμως ο κύριος Ντάιζελμπλουμ προέβηκε σε μία άκρος αμφιλεγόμενη δήλωση και έτσι αρκετά τεταμένη. Μίλησε για χρεοκοπία της Ελλάδος σε περίπτωση που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν συμμετέχει στο ελληνικό πρόγραμμα. Λίγες ώρες μετά την πυροσβεστική συνομιλία του με τον Πιέρ Μοσκοβισή. Ακριβώς. Δηλαδή, γι' αυτό μιλάμε για ενίγματα και γρίφους. Ένα βήμα και ξανά ένα βήμα πίσω. Αλλά ένα βήμα παραπέρα από τη χθεσινή του δήλωση που είχε πει ότι χωρίς τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου τότε δεν είναι δεδομένη και η Ολλανδική βοήθεια, καθώς θα πρέπει να περάσει, να νομοθετηθεί και πάλι από την Ολλανδική Βουλή το νέο πρόγραμμα. Εδώ μπαίνουμε στην κουβέντα την οποία έχουμε ξανακάνει, το ότι όσο περνούν οι μέρες, το παιχνίδι θα γίνεται όλο και πιο πολιτικό. Ο Γερούν Ντάιζελμπλουμ αυτή τη στιγμή τάσεται στο πλευρό, παράλληλα, δίπλα από τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ο οποίος έχει εκφράσει ακριβώς την ίδια άποψη. Την ίδια θέση, ακριβώς την ίδια δήλωση. Και όσο πλησιάζουν οι εκλογές, τόσο σε Ολλανδία, Γαλλία και Γερμανία, έτσι, το παιχνίδι θα γίνεται όλο και πιο πολιτικό. Οι δηλώσεις θα είναι όλο και πιο σκληρές και μπορώ να πω ότι το ελληνικό ζήτημα θα είναι ένα σάκος του box προκειμένου για κάποιες ψήφους. Σωστά. Θυμίζουμε άλλωστε τα 15 Μαρτίου Ολλανδικές εκλογές και το ακροδεξιό κόμμα του κυρίου Wilders φαίνεται ότι κονταρεχτυπιέται στις δημοσκοπήσεις με το κυβερνόν κόμμα. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Τα πράγματα μπορούν να τραπούνε. Ο ίδιος ο κύριος Ντάιζελμπλουμ μπορεί να μην βρίσκεται στη θέση του στη συνέχεια και εφόσον δεν έχει κλείσει η διαπραγμάτευση, κάποιος άλλος να είναι και να εκπροσωπεί. Και ο ίδιος ωστόσο θέλει να συνεχίσει να είναι μέσα στο πολιτικό παιχνίδι στην Ολλανδία. Ακριβώς. Το ίδιο το Eurogroup. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ μπερδεμένα και έχετε να προσθεθεί σε όλο αυτό και φυσικά και η δηλώση του κ. Τσακαλώτου με άρθρο του στην Bild, ο οποίος είπε ουσιαστικά επέριψε και πάλι τις ευθύνες στους Ευρωπαίους αλλά και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Συγκεκριμένα έριξε βολές στα μέτρα τα οποία ζητάει, όπως είπε, το Δούνου του, καθώς τα χαρακτήρισε παράλογα και θεώρησε ότι συντάσσεται σε αυτό και το Βερολίνο. Ότι έχουν δημιουργήσει ουσιαστικά ένα μπλοκ για να ζητάνε κάποια παράλογα μέτρα σε βάρος της Ελλάδας. Σωστά. Και ότι, όπως είπε, οι υπεραποδόσεις που φάνηκαν στον προϋπολογισμό και όπως έδειξαν τα στοιχεία της Ελστάτ αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η προβλέψη το 2016, δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία πηγαίνει καλύτερα. Είχαμε αύξηση των εσόδων, είχαμε καλύτερο το αναμενόμενο πρωτογενούς πλεονάσματος, αλλά και καλύτερες επιδόσεις ως προς το μέτωπο της ανάπτυξης. Οπότε δεν δικαιολογείται, όπως είπε, να ζητά η πλευρά των θεσμών τόσο παράλογα μέτρα από τη στιγμή που είχαμε τέτοιες υπεραποδόσεις.
Σωστά. Απόλυτα. Σωστά λοιπόν. Κοίτα να δεις, ο Ευκλής Τσακαλώτος αυτή τη στιγμή λαμβάνει το ρόλο και αυτός που έχει ο Μοσκοβισή. Προσπαθεί να βρει μία μέση λύση μεταξύ αυτών των οποίων λέει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να πει ότι δεν πρόκειται να πάρουμε περαιτέρω μέτρα, και ωστόσο προσπαθεί να βρει τη χρυσή τομή πάνω στην οποία θα βαδίσει. Μην ξεχνάμε ότι προχθές σε εμφάνισή του σε τηλεοπτικό σταθμό, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος δεν απέρριψε το ενδεχόμενο να ληφθούν κάποια μέτρα. Δεν μίλησε φυσικά για την προνομοθέτηση, αλλά για παράδειγμα το αφορολόγητο ήταν κάτι το οποίο δεν απέρριψε το γεγονός, τη συζήτηση το να χαμηλώσει και να πάει στα γύρω στις 6.000 ευρώ. Μάλιστα. Ο Τόμσεν όμως έκανε μία έτσι άκρως ενδιαφέρουσα δήλωση επίσης σήμερα, που θα πρέπει να σχολιάσουμε, νομίζω, Γιώργο. Είπε ότι θα διορθώσουμε τις εκτιμήσεις μας για την Ελλάδα εάν αποδειχτούν απεσιόδοξες. Δηλαδή, ενδεχομένως να αναθεωρήσει ως εκ τούτου και τα μέτρα τα οποία ζητάει σε δεύτερο στάδιο λόγω του γεγονότος ότι κατέγραψε καλύτερες επιδόσεις η ελληνική οικονομία, ή αυτό δεν επηρεάζει άμεσα την αξιολόγηση, καθώς αυτό θα καταγραφεί σε μία έκθεση στο οικονομικό της δελτίο τον Απρίλιο και δεν είναι τόσο άμεσο. Μιλήσαμε για κόντρα μεταξύ των δανειστών. Ο Τόμσεν ουσιαστικά με τις δηλώσεις αυτές φαίνεται να ρίχνει νερό στο κρασί του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο έχει κατηγορηθεί από τους Ευρωπαίους αρκετές φορές πως είναι πολύ απεσιόδοξο όσον αφορά τις προβλέψεις του για την Ελλάδα, η οποία. Βρίσκονται σε αντίθεση και με την Ελστάτ και με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι όντως απεσιόδοξο με βάση τουλάχιστον τις προβλέψεις που κάνανε και οι δύο αρχές. Από εκεί πέρα το θέμα είναι αυτό, αν θα επηρεάσει με τη σειρά του και όσα ζητάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αναμενόμενο δεν είναι να επηρεάσει. Δηλαδή, αν αναθεωρήσει τις προβλέψεις του και είναι πιο διαλλακτικό και φαίνεται να συντάσσεται περισσότερο στην πλευρά αυτό των δεν είναι αναμενόμενο, γιατί πολλοί εννοούν ότι πολλοί μάλλον προβλέπουν ότι ενδεχομένως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να εντάξει αυτές τις αναπροσαρμογές, τις προβλέψεις του στην αναμενόμενη έκθεση για τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές τον Απρίλιο. Και όχι τώρα. Άμα είναι και περιμένουμε την αξιολόγηση να κλείσει μέχρι τον Απρίλιο, τότε ζήτω που καήκαμε, γιατί περιμένουμε και τη συνεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις 9 Μαρτίου για να ενταχθούμε σε αυτό το περιβόητο QE, στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Οπότε καταλαβαίνω ότι άμα και εφόσον τελικά δεν τα εντάξει αυτές, αν δεν εντάξει αυτές τις προβλέψεις άμεσα, τότε έχουμε χάσει και το τρένο σε ό,τι αφορά τα μέτρα. Τι θες να σχολιάσω αυτό, δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Έτσι, θεωρείς πιο πιθανό, αυτό θέλω να σχολιάσεις. Να αναθεωρήσει τώρα τις προβλέψεις ή όπως κάποιοι θεωρούν μέσω μακροπρόθεσμα. Εγώ τάσομαι στο δεύτερο σενάριο, μέσω μακροπρόθεσμα. Είναι, λαμβάνοντας υπόψη το κλίμα το οποίο υπάρχει μεταξύ των δανειστών, είναι πολύ δύσκολο να προβείς πολύ τόσο γρήγορα σε μία αλλαγή στάσης. Πάντως, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο παραμένει δύσπιστο για τα Greek Statistics και τα στοιχεία, τέλος πάντων, που βγάζει η Ελστάτ σε σχέση με τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας. Θέλοντας να βρίσκεται παρόν στην ανακοίνωση των στοιχείων, φαίνεται ότι είναι κάτι παραπάνω από δύσπιστο. Πες μας λίγο για αυτή την είδηση, γιατί έχει πραγματικό ενδιαφέρον. Ζήτησε λοιπόν το Δούνου του να είναι παρατηρητής στην παρουσίαση των στοιχείων της Ελστάτ για το 2016. Ναι. Και η Ελστάτ, ακριβώς στο πλαίσιο αυτό, λέει ότι εμείς δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Ωστόσο, λέει, μας ζητήθηκε να είναι παρατηρητής του Δούνου του και εμείς για λόγους διαφάνειας δεχτήκαμε με μεγάλη χαρά. Μάλιστα, όμως αυτό τα στοιχεία πότε θα ανακοινωθούν? 21 Απριλίου. Άρα έχουμε ακόμα καιρό γι' αυτό. Μάλλον αυτό τελικά σημαίνει, τελικά μάλλον απαντά σε αυτό το οποίο σε ρώτησα πριν. Γιατί τελικά πότε θα αναθεωρήσει και τις προβλέψεις το Νομισματικό Ταμείο για την ελληνική οικονομία, για τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, μάλλον τον Απρίλιο τελικά και όχι άμεσα. Την ίδια ώρα όμως είχαμε και ένα δημοσίευμα της Handelsblatt σήμερα, που μίλησε για φάντασμα του Brexit. Φαίνεται να επαναφέρει δηλαδή η γερμανική εφημερίδα όλα αυτά τα σενάρια τα οποία εμείς απευχόμαστε ως χώρα συνολικά. Φαντάζομαι και όσοι θέλουμε να κλείσει άμεσα αξιολόγηση για να πάρει μπρος και η πραγματική οικονομία, που αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν σταματάει ο διεθνής τύπος κάθε μέρα. Κάποια εφημερίδα από τη Δυτική Ευρώπη, όλο και κάτι, όλο και σε κάποιο τίτλο θα πετύχουμε τη λέξη Brexit. Όμως επιρρύπτει τις ευθύνες, και αυτό έχει το ενδιαφέρον να επισημάνουμε. Ρίχνει τις ευθύνες στην διαφωνία των θεσμών μεταξύ τους για το θέμα της διευθέτησης του ελληνικού χρέους. Δηλαδή, δεν επιρρύπτει τόσο τις ευθύνες στην ελληνική πλευρά για τις καθυστερήσεις, όσο στους ίδιους τους θεσμούς. Και αυτό έχει μία σημασία να το αναφέρουμε, γιατί εντάξει, δεν τρώει μόνο το μουτζούρι η Ελλάδα ως χώρα. Κάποια στιγμή ενδεχομένως να ασκείται κριτική και στους θεσμούς, οι οποίοι δεν διευκολύνουν και εκείνη τα πράγματα για να κλείσει μία ώρα πρωτύτερη αξιολόγηση. Αυτό το οποίο αναφέρει χαρακτηριστικά η Handelsblatt είναι ότι
το ζήτημα του ενδεχόμενου Brexit δεν σχολιάζεται μόνο στην Αθήνα. Εκφράζει φυσικά και τη φοβία πως υπάρχει περίπτωση να μην αποφευχθεί η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ, όπως αποφεύχθηκε το 2015, θέλοντας ουσιαστικά, κάνοντας και μια αναδρομή στην εκείνη η περίοδο, να μας πει ότι ήμασταν με το ένα πόδι εκτός ευρώ. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν είναι το πλαίσιο της επικαιρότητας ό,τι αφορά την δεύτερη αξιολόγηση και τις διαπραγματεύσεις για το κλείσιμο αυτής. Την ίδια ώρα όμως σήμερα έχει προκαλέσει η αίσθηση, η ερώτηση κάποιων βουλευτών, μιας ομάδας βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι μάλιστα ζητούν να οριστούν αρχαιολογικοί χώροι στο ελληνικό. Το ξέρουμε ότι υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι και εξ αρχής είχε υποθεί το ότι μπορεί αυτό να προκαλέσει ένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν πού είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι με την ερώτησή τους οι βουλευτές, προτού πάμε στο άκρος πολιτικό παιχνίδι πίσω από την ερώτηση, είναι ότι αυτό θα προκαλέσει μετατοπίσεις όσον αφορά την δόμηση και μπορεί να υπάρξουν και περιοχές όπου ενώ έχει οριστεί να γίνει κάποιο κτίριο ή κάποια επένδυση στην συγκεκριμένη περιοχή, να μην μπορέσει να γίνει λόγω του ότι μπορεί να βρίσκεται αρχαιολογικός χώρος. Μάλιστα, τονίζουν ότι θα πρέπει οι περιοχές συγκεκριμένες που ορίζονται ως αρχαιολογικές να περάσουν στον πλήρη έλεγχο της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Αυτό όμως κάποιοι το ερμήνευσαν ως πρόσκομα ή μάλλον απόπειρα να τεθούν εμπόδια σε μια σημαντική επένδυση. Και εδώ πάνω στο πολιτικό παιχνίδι. Και δημοκρατική συμπαράταξη. Την ερώτηση κατέθεσαν 18 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι 17 από τους οποίους ανήκουν στην ομάδα των 53, της οποίας ηγείται ως γνωστόν ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος. Ο 18ος ήταν ο Νίκος Φίλης, ο οποίος τον τελευταίο καιρό κάνει το δικό του αντάρτικο μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αντάρτικο, εγώ δεν θα το έλεγα αντάρτικο. Εντάξει, υπάρχει πολυφωνία στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν συνιστώσεις διάφορες, έτσι δεν είναι? Ο καθένας εκφράζεται με το δικό του τρόπο. Όπως θέλεις για την οικονομία της συζήτησης. Ωστόσο, θέλω αυτό να το πω, μας έχουν συνηθίσει σε αντιφατικές δηλώσεις, γιατί ο καθένας λέει αυτό το οποίο πιστεύει. Νομίζω ότι το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ αυτό τουλάχιστον έχει βγάλει προς τα έξω. Είναι κάτι το οποίο οι ίδιοι το αυτοπροσδιορίζονται έτσι, ότι ο καθένας εκφράζεται και δεν τιμωρείται γι' αυτό ή δεν τίθεται εκτός κόμματος επειδή έχει μια διαφορετική άποψη. Και εδώ έρχεται αυτό που είπες και πιο πριν για την δημοκρατική συμπαράταξη, την άποψη της οποίας εξέφρασε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ο οποίος με ανακοίνωσή του τονίζει ότι πίσω από τη συγκεκριμένη ερώτηση κρύβεται τόσο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός όσο και ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, ο οποίος είπαμε ηγείται της ομάδας των 53. Μάλιστα, χαρακτηρίζει τον Νίκο Φίλη ότι αναλαμβάνει το ρόλο του λαγού στη συγκεκριμένη περίπτωση για να μπουν προσχώματα στην επένδυση και να, ουσιαστικά να μην προχωρήσει. Για να το πούμε και πιο απλά, άλλη μια επένδυση φαίνεται, σύμφωνα με τον κύριο Κωνσταντινόπουλο, να σαμποτάρεται από την ίδια την κυβέρνηση, η οποία φυσικά και την έχει υπογράψει. Δεν τη θέλουν δηλαδή την επένδυση αυτή? Αυτό υπονοούν? Όπως και αρκετές άλλες επενδύσεις, φαίνεται ότι οι ίδιοι υπουργοί, παρόλο που βάζουν την υπογραφή τους, αφότου βάλουν την υπογραφή τους, να βγάζουν κάποια προβλήματα τα οποία προκύπτουν στη συνέχεια. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε όμως ένα άλλο θέμα, έτσι, που έχει δημιουργήσει αίσθηση. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και τη Ματίνα Χαρκοφτάκη για να μας πει τι έχει γίνει τελικά όλο το παρασκήνιο μετά και την άρνηση του ΚΑΣ, του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου στην Γκούτσι, να ουσιαστικά να προβεί σε μια επίδειξη μόδας εκεί στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Καλησπέρα, Ματίνα. Καλησπέρα, Ιρώ. Παρότι λοιπόν με ιδιαίτερη θέρμη οι εκπρόσωποι του Ιταλικού ομίλου Γκούτσι και οι δικηγόροι, οι Ιταλοί δικηγόροι, παρουσίασαν λοιπόν το σχέδιό τους για τη διεξαγωγή της επίδειξης μόδας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Ωστόσο, παρότι ήταν οι ένθερμοι υποστηρικτές, τα μέλη λοιπόν του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου απέρριψαν το συγκεκριμένο αίτημα, υποστηρίζοντας ότι ο ιδιαίτερος πολιτιστικός χαρακτήρας των μνημείων της Ακρόπολης δεν συνάδει με τη συγκεκριμένη εκδήλωση, καθώς πρόκειται για μοναδικά μνημεία και σύμβολα παγκόσμιας κληρονομιάς, παγκόσμια μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Λοιπόν, με αυτή την ανακοίνωση. Τώρα που βλέπω τα πλάνα, βλέπω πλάνα από επίδειξη μόδας της Γκούτσι. Η αλήθεια είναι ότι δεν συνάδει και τόσο εικόνα ο Ιερός Βράχος με αυτά που βλέπουμε τώρα με τη μόδα. Απ' την άλλη, όμως, υπάρχουν
υπάρχουν και άλλες πτυχές αυτής της ενδεχόμενης συνεργασίας. Τουριστικές, εμπορικές. Ναι, πολλοί υποστήριξαν ότι θα ήταν μια καλή ευκαιρία προκειμένου να διαφημιστεί η χώρα μας και στο εξωτερικό, mm-hmm. γιατί στη συγκεκριμένη επίδειξη μόδας, η οποία θα ονομαζόταν Gucci Cruise 2018, θα συμμετείχαν, θα την παρακολουθούσαν αρκετοί αστέρες του Hollywood, δημοσιογράφοι από την Αμερική, εκδότες διάσημων περιοδικών, καθώς και το 10% των παρευρισκομένων θα ήταν Έλληνες καλλιτέχνες. Επιπλέον, ο οίκος Gucci είχε πει ότι θα δώσει σε βάθος πενταετίας 2 εκατομμύρια ευρώ για την αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης. Ωστόσο, αυτό δεν έπεισε τα μέλη του ΚΑΣ, οι οποίοι ήταν αρνητικοί ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα. Ωστόσο, έδωσαν εναλλακτικούς χώρους στον Νίκο Γκούτσι προκειμένου να πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη επίδειξη μόδας. Να πούμε βέβαια ότι διχάζει η συγκεκριμένη απόφαση. Γιατί πολλοί θεωρούν ότι... Πάρα πολύ, καθώς οι έχουν πάρει φωτιά, Ματίνα. Άλλοι τάσσονται υπέρ, άλλοι κατά. Άλλοι θεωρούν ότι αυτό θα ήταν μια πρωτοφανής και πάρα πολύ σημαντική ευκαιρία που θα έχει η Ελλάδα για να προβάλλει αυτό το μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Άλλοι θεωρούν ότι ακριβώς επειδή αποτελεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, δεν του αρμόζει το να μπει σε εμπορικές συναλλαγές με έναν Νίκο Μόδας. Ήρω ακριβώς ότι η Ακρόπολη, η οποία στέκει χιλιάδες χρόνια και φυσικά αποτελεί ένα παγκόσμιο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς, δεν χρειάζεται μια τέτοια διαφήμιση. Από μόνη τη είναι διαφήμιση και φυσικά το γνωρίζουν και δεν χρειάζεται. Βεβαίως, το θέμα δεν ήταν διαφήμιση μόνο, ότι θα ερχόντουσαν και κάποια έσοδα από αυτήν την ενδεχόμενη συνεργασία. Τουλάχιστον αυτό διατείνεται και η Gucci, έτσι. Ναι, προσωπικά πιστεύω ότι τα 2 εκατομμύρια είναι ελάχιστα για ένα μνημείο όπως είναι η Ακρόπολη. Mm-hmm. Να πούμε και είναι η Ακρόπολη. Εκεί τελειώνει, πιστεύω, το ζήτημα. Και μάλιστα η Ακρόπολη σε ρόλο φόντου, έτσι, όχι πρωταγωνιστικού ρόλου, γιατί εκεί τον πρωταγωνιστικό ρόλο τον έκλεβαν τα συνολάκια της Gucci, να το λέμε και αυτά, έτσι. Ναι, θα γινόταν μεταξύ της Ακρόπολης και του Ερέχθειον, δηλαδή εκεί ήταν ο χώρος που ζήτησαν να γίνει η συγκεκριμένη επίδειξη μόδας. Βέβαια, η Gucci έχει δείξει και στο παρελθόν μια φιλοελληνική τάση, καθώς είχε στολίσει, θα λέγαμε, κάποια αρχαιοελληνικά γάλματα στο παρελθόν, στο Βρετανικό Μουσείο, με διάφορα συνολάκια του οίκου, mm-hmm. γυαλιά, μαντήλια, τσάντες. Πάντως αντιπρότεινε το ΚΑΣ κάποιους άλλους χώρους από ό,τι πληροφορούμαστε. Ναι, το προάβλιο στο Ηρώδιο ήταν ο ένας χώρος. Αυτός ο χώρος νομίζω ότι αρμόζει απόλυτα. Δέχτηκε όμως η Gucci από πλευράς της ή όχι? Όχι, γιατί ένας τέτοιος χώρος, καταρχάς το Ηρώδιο χτίστηκε επί ρωμαϊκής εποχής, έχουν άπειρα τέτοια μνημεία οι Ιταλοί. Και στη χώρα τους. Θέλαν την Ακρόπολη, θέλαν το συγκεκριμένο μνημείο, λογικό. Τώρα η συγκεκριμένη επίδειξη γίνεται στο Λονδίνο και θέλησαν αυτή τη φορά να επιλέξουν την χώρα μας. Ωστόσο, ήταν αρνητικό το ΚΑΣ. Βέβαια, έχουν υπάρξει και άλλες φορές που έχει ζητηθεί άδεια και να γυριστούν χολιγουντιανές παραγωγές στο παρελθόν και πάλι το ΚΑΣ ήταν αρνητικό. Μοναδική φορά κάτι που γίνεται πάνω στην Ακρόπολη είναι φυσικά φωτογραφίες. Να θυμίσουμε και τη φωτογράφηση της Αμερικανίδας τραγουδίστριας Τζένιφερ Λόπεζ. Εκεί όμως δεν είχε πάρει από ό,τι πληροφορούμε στην έγκριση του ΚΑΣ. Η φωτογράφηση της Τζένιφερ Λόπεζ έγινε χωρίς να ζητηθεί έγκριση. Ναι, γιατί επιτρέπεται η φωτογράφηση. Και η συγκεκριμένη φωτογράφηση, νομίζω, κορίτσια, είχε γίνει στο Ερέχθειο. Δεν είχε γίνει με φόντο τον ίδιο τον Παρθενώνα. Α, μάλιστα. Αυτή τη διάσταση δεν την είχαμε. Όπως βλέπουμε και στις φωτογραφίες, αυτό είναι το Ερέχθειο, δεν είναι ο Παρθενώνας. Και σε κάθε περίπτωση είναι φωτογραφία, δεν είναι. Και επίσης είναι φωτογράφηση. Επιτρέπονται οι φωτογραφίες και για. Πάντως είχε γίνει και μια φωτογράφηση από έναν άλλο Νίκο Μόδας πριν πολλά χρόνια, το 1951, από τον Νίκο Ντιόρ. Έχουμε σχετική φωτογραφία να δούμε, γιατί τα είδαμε αυτά σήμερα πάρα πολλά. Κατακλείζουν τα social media. Ναι. Είναι συγκεκριμένη εδώ φωτογράφηση. Ο Νίκος Ντιόρ. Μπροστά από τον Ιερό Βράχο. Έχουμε και άλλη εικόνα να βλέπουμε εδώ πέρα. Τουλάχιστον αισθητικά εμένα μου ταιριάζει αυτό, γιατί βλέπουμε τις καριάτιδες και από κάτω τα μοντέλα, τα οποία έχουν
υπάρχει, δεν είναι, είναι κομψό, δεν είναι κάτι το οποίο είναι άκομψο ή σε κάθε περίπτωση προσβλητικό. Κοίτα. Η φωτογραφία που βλέπω εδώ τουλάχιστον, έτσι. Ας μην μπούμε στο αισθητικό κομμάτι. Θα ήθελα να σχολιάσουμε το γεγονός ότι θα ήταν μια εκδήλωση στην οποία θα βρίσκονταν 300 άτομα, θα ήταν οι προσκεκλημένοι οι 300. Αν προσθέσουμε και όσοι θα ήταν το κρου το οποίο θα υποστήριζε την όλη παραγωγή, το τι εγκαταστάσεις θα σηκώνονταν, νομίζω ότι θα ήταν, εάν γινόταν μια ζημιά στο μνημείο. Επιβαρυντικό για το μνημείο. Κάποιοι στα social media έτσι τρόλαραν την απόφαση του ΚΑΣ να μην εγκρίνει ουσιαστικά αυτή την πασαρέλα. Και έχουμε μια φωτογραφία με το ΠΑΜΕ, την έχουμε να τη δείξουμε, η οποία έτσι κατέκλυσε επίσης στα social media. Για να δείξω ουσιαστικά ότι αυτό επιτρέπεται. Φυσικά είναι προϊόν φωτομοντάζ, ναι, έτσι ναι, να το πούμε αυτό, δεν είναι πραγματικότητα. Το συγκεκριμένο, ωστόσο, αλλά το ΠΑΜΕ χρησιμοποιήθηκε για να έτσι τρολάρουν την απόφαση του ΚΑΣ ότι δεν δέχεται ένα Νίκο Μόδας να φωτογραφίσει μοντέλα ή τέλος πάντων να παρελάσουν μοντέλα κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Βέβαια, έχουμε και μια πραγματική φωτογραφία που δεν είναι πάνω στον Ιερό Βράχο. Έχουμε να δούμε το επόμενο. Ναι, είναι αυτή εδώ. Αυτή είναι πραγματική φωτογραφία, δεν είναι προϊόν φωτομοντάζ. Έχουν γίνει και αυτά σε αυτό το μνημείο παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Οπότε κάποιοι έτσι βλέπουν σκοπτικά την απόφαση και λένε από τη στιγμή που έχουν γίνει αυτά, καλό είναι να μην είχαν συμβεί και τα υπόλοιπα. Ναι, μία διάσταση επίσης είναι ότι μέχρι τώρα ψέγουμε τους Βρετανούς, οι οποίοι στο Βρετανικό Μουσείο διοργανώνουν εκδηλώσεις στην αίθουσα που είναι τα μάρμαρα, τα γλυπτά τα οποία έκλεψε ο Έλγιν. Σωστά. Δηλαδή, βρίζουμε αυτούς ότι δεν σέβονται την κληρονομιά μας. Να κάνουμε αυτά που κάνουν όσοι κλέψανε τα γλυπτά μας. Να κάνουμε αυτά τα οποία βρίζουμε. Ναι. Πάντως, εντάξει, σε κάθε περίπτωση τα επιχειρήματα από τη μία από την άλλη πλευρά νομίζω ότι είναι αξιοσημείωτα και εντάξει, εμείς δεν παίρνουμε θέση. Εντάξει. Και αύριο, τα δύο όμως σε κάθε περίπτωση έχουν το ενδιαφέρον τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Ματίνα Χαρκοφτάκη. Εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ. Επιστρέψαμε λοιπόν για να ξεκινήσουμε την πολιτική μας συζήτηση εδώ με τους εκλεκτούς μας καλεσμένους. Κοντά μας έχουμε την Μανταλένα Παπαδοπούλου από τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε. Και τον κύριο Γιάννη Τόλιο από τη Λαϊκή Ενότητα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα εδώ. Και να ξεκινήσω από την κυρία Παπαδοπούλου, μιας που εντάξει, το θέμα αξιολόγηση ανοιχτή είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Είχαμε και την επίσκεψη του Μοσκόβηση σήμερα. Πώς τα βλέπετε εσείς τα πράγματα? Θεωρείτε ότι θα κλείσει η αξιολόγηση στις 20 Φεβρουαρίου ή τουλάχιστον θα επιτευχθεί μια σημαντική πρόοδος? Γιατί βλέπουμε από τη μία θετικές μεν δηλώσεις, απ' την άλλη έχουμε και δηλώσεις αλλά και δημοσιεύματα ξένου τύπου που κάνουν λόγο για Brexit. Και την ίδια ώρα έχουμε και τους θεσμούς οι οποίοι μένουν στις θέσεις τους. Για τα σκληρά μέτρα. Έχουμε μία ακόμα σκληρή διαπραγμάτευση. Εμείς εκτιμούμε ότι θα κλείσει η αξιολόγηση και στόχος μας είναι να κλείσει το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να μπορέσουμε να μπούμε στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, που είναι και αυτό το οποίο θα μπορέσει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην ελληνική οικονομία, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και το μεγάλο θέμα της ανεργίας, που κατ' επέκταση θα μας οδηγήσει να εφαρμόσουμε και άλλες πολιτικές εντός της χώρας. Παραμένει σίγουρα ορόσημο 20 Φλεβάρι. Βέβαια, αλλά δεν μπορώ να προσδιορίσω την ακριβή ημερομηνία από τώρα για το πότε θα γίνει το κλείσιμο της αξιολόγησης. Σίγουρα πάντως, στόχος μας είναι να μπορέσουμε να γίνει τόσο έγκαιρο ώστε να μπούμε στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Με τι εκπτώσεις από πλευρά σας και τι υποχωρήσεις? Γιατί σίγουρα σε μια διαπραγμάτευση και οι δύο πλευρές πρέπει να κάνουν πίσω, έτσι δεν είναι? Και ως έννοια η διαπραγμάτευση ενέχει το στοιχείο του συμβιβασμού. Σίγουρα όμως και εμείς και η διαπραγματευτική ομάδα προβάλλει τις θέσεις της Ελλάδας, λέγοντας ότι εμείς ήμασταν εντάξει στις υποχρεώσεις μας, στη μεγαλύτερη πλειοψηφία αυτών των οποίων έχουμε συμφωνήσει, και θα πρέπει εδώ να είναι εντάξει και οι δανειστές μας, οι οποίοι βλέπουμε ότι δημιουργούν προσκόμματα και ευθύνονται αποκλειστικά για την κολλησιεργία την οποία βλέπουμε το τελευταίο δίμηνο. Ακριβώς επειδή προβάλλουν αξιώσεις εδραζόμενες σε λανθασμένες εκτιμήσεις. Όπως για παράδειγμα κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Έχουμε μια πορεία στην οικονομία με πρωτογενή πλεονάσματα υπεράνω του στόχου. Και παρόλο που οι ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης
Δεν είναι και η καλύτερη, όμως και μόνο αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια πολιτική που μπορεί να φέρει, ας πούμε, πρωτογενή πλεονάσματα και στις υπόλοιπες χρονιές. Πάντως, ένα λεπτάκι να πω για τον κύριο Τόμψεν, γιατί έχει πολύ σημασία η δήλωσή του σήμερα. Είπε ότι θα αναθεωρήσει τις εκτιμήσεις για την Ελλάδα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αν αυτές αποδειχτούν επισιόδοξες. Εσείς θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να το κάνει και άμεσα και να απεμπλακεί έτσι αξιολόγηση, η διαπραγμάτευση και να κλείσει αξιολόγηση? Τώρα, θεωρείτε ότι θα πάρει περισσότερο χρόνο και δεν είναι άμεσο, ή τις παρούσεις τέλος πάντων? Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πρέπει να αρχίσει να βλέπει ποια είναι τα πραγματικά νούμερα τα οποία καταγράφονται στα θέματα οικονομικής προόδου της Ελλάδας. Εδράζεται σε εκτιμήσεις οι οποίες βασίζονται σε αναλυθή, σε αναλυθή νούμερα και αναλυθή γεγονότα. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Και στο παρελθόν είδαμε ότι έκανε εκτιμήσεις και πρότεινε πολιτικές οι οποίες ήταν λανθασμένες. Mm-hmm. Θα πρέπει λοιπόν να μπει σε μια διαδικασία να αξιολογήσει και τον τρόπο που τις αναλύει. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ανεξαρτήτως εκτιμήσεων, θεωρεί, μάλλον διαμηνεί εμφατικά, εδώ και χρόνια θα έλεγα, ότι το ασφαλιστικό μας δεν είναι βιώσιμο και ότι θα πρέπει να προβούμε σε παρεμβάσεις, προκειμένου να γίνει αυτό βιώσιμο. Θεωρείτε δηλαδή εσείς ότι ακόμα και αν και τα νούμερα αναθεωρηθούν από πλευράς του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δεν θα έχει τις ίδιες απαιτήσεις σε ό,τι αφορά το ασφαλιστικό? Το ασφαλιστικό μας, το οποίο κατά γενική ομολογία είναι μη βιώσιμο, έτσι. Είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος του ΑΕΠ το οποίο απορροφάται από το ασφαλιστικό. Το ασφαλιστικό, έτσι όπως δομήθηκε τα προηγούμενα χρόνια, πράγματι κατέληγε, και ειδικά με το κούρεμα που έγινε στο PSR από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, ουσιαστικά λιλατήθηκαν τα ταμεία και δημιουργήθηκαν συνθήκες καταστροφικές ως προς και την επιβίωσή του, τη βιωσιμότητά του. Μόνο γίνανε αυτό, όμως παρεμβάσεις, γίνανε και άλλα. Αλλά γίνανε παρεμβάσεις όσον αφορά το ασφαλιστικό και έχουμε τις διαβεβαιώσεις από πλευράς κυβέρνησης ότι δεν μπορεί να υπάρξουν και νέες παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό. Σίγουρα χρειάζονται διορθώσεις. Δεν σημαίνει ότι ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση το αντιμετώπισε έλυσε όλα τα προβλήματα και όλα είναι τέλεια ξαφνικά. Δηλαδή, θεωρείτε ότι δεν θα το ξαναβρούμε μπροστά μας, εν πάση περιπτώσει, αυτό το καυτό θέμα, η καυτή πατάτα που λέγεται ασφαλιστικό στη χώρα? Ακόμα και αν κλείσει τώρα η αξιολόγηση, θεωρείτε ότι δεν θα ξαναμας ζητηθεί κάποια παρέμβαση ασφαλιστικό με τη μορφή της μείωσης των συντάξεων? Το τι θα ζητηθεί, ναι, είναι προς συζήτηση και ξέρουμε ότι υπάρχουν και παραλογισμοί οι οποίοι ζητούνται από πλευράς δανειστών. Παρ' όλα αυτά, το ασφαλιστικό είναι ένα θέμα που κάποια στιγμή στο μέλλον πρέπει να το ξαναδεί η κυβέρνηση και ιδιαίτερα όταν θα δούμε την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας και την εμπιστοσύνη των επενδυτών, όπου θα μπορούμε να χαράξουμε και νέο είδους πολιτικές. Πολιτικές τις οποίες εμείς θα εισάγουμε και όχι οι δανειστές στην Ελλάδα. Κυρία Παπαδοπούλου, ναι. Συγκράτησα μία φράση που είπατε ότι δεν προχωράει το κλείσιμο της αξιολόγησης λόγω της αποκλειστικής ευθύνης των δανειστών το τελευταίο δίμηνο. Η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε να έχουμε κλείσει την αξιολόγηση σύμφωνα και με τα στοιχεία από τον προηγούμενο Φεβρουάριο. Εντοπίζεται κάπου κάποια λάθη, κάποιες παραλήψεις, κάποια κολλησιεργία από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, διότι το αφήγημα το οποίο μας παρουφιάζεται είναι ότι για όλα αυτά είναι οι δανειστές. Φταίνε. Είναι κάποια πράγματα ακραία από αυτά που ζητάνε, όπως είναι η προνομοθέτηση, αλλά ποιες είναι οι ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης? Λάθη δεν κάνει όποιος δεν κάνει τίποτα. Δεν γίνονται όμως από αυτή την κυβέρνηση δόλια και εγκληματικά λάθη. Η κυβέρνηση αυτή θα μπορούσε να είχε κλείσει την αξιολόγηση και την πρώτη και τώρα τη δεύτερη στα χρονοδιαγράμματα που αναφέρεται, εάν υιοθετούσαμε τις προτάσεις του καθοδηγητή πλέον της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Οτιδήποτε μας προτείνει ο Σόιμπλε για ακόμα περισσότερα, εμείς να τα στηρίξουμε και φέρτε όποια συμφωνία να είναι. Η κυβέρνηση αυτή δεν λειτουργεί υπέρ του εθνικού συμφέροντος και όχι υπέρ του κομματικού συμφέροντος και του συμφέροντος επιβίωσης ορισμένων κομματικών μηχανισμών. Το αποτέλεσμα δεν μετράει τελικά. Άμα καταφέρετε να αποσπάσετε αυτά τα οποία ζητάτε, αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Από το να χρονίζει μια κατάσταση και τελικά, από ό,τι έχει δείξει τουλάχιστον και η ιστορία, ο χρόνος είναι χρήμα. Όσο παρατείνουμε την διαπραγμάτευση, τόσο πιο βαρύς είναι ο λογαριασμός. Τουλάχιστον αυτό δείχνει η ιστορία. Νομίζω ότι αυτό που είναι απαραίτητο είναι ένα μέτρο σε όλα και δεν μπορεί να προχωρήσουμε σε τάχιστο κλείσιμο της αξιολόγησης δίνοντας γη και είδωρ. Mm-hmm. Η κυβέρνηση δεν δίνει γη και είδωρ προκειμένου να φτάσει στους επιδεδομένους στόχους, διότι ο στόχος, ο πρωταρχικός και έντιμη συμφωνία στην οποία βασίστηκαν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος μας, ο κ. Πάνος Καμένος, έχει να κάνει με το ότι διαχείριση της οικονομικής κρίσης, αλλά με την ελληνική κοινωνία όρθια, έγιναν στο παρελθόν εγκληματικές πολιτικές
μη λαμβάνοντας υπόψη το μέχρι πού μπορεί να αντέξει ο ελληνικός λαός. Μιλήσατε... Εδώ λοιπόν. Ναι, πάμε και στον κύριο Τόλιο. Ναι, τώρα θα φύγω. Λοιπόν, κύριε Τόλιο. Εσείς εκπροσωπείτε λοιπόν ένα κόμμα το οποίο έχει ταχθεί ανοιχτά υπέρ της εξόδου της χώρας από την Ευρωζώνη και κατ' επέκταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί το ένα φέρνει τ' άλλο. Έτσι πρέπει να δούμε πρώτα την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά και από την Ευρωζώνη. Θέλω να μου πείτε εσείς πώς θα ακούτε όλα αυτά με τη διαπραγμάτευση και, εν πάση περιπτώσει, τι θα κάνατε εσείς στην προκειμένη περίπτωση. Ωραία. Καταρχήν, ένα σχόλιο σε αυτά που άκουσα είναι το γνωστό. Να το πω έτσι, η γνωστή πρακτική των δηλώσεων, οι οποίες εν πωλής είναι και αβάσιμες, γιατί στο τελικό διατάφτα απέχουν από αυτά που θα πραγματοποιηθούν. Η κυβέρνηση λέει ότι δεν θα δεσμευτεί, ότι δεν θα κάνει νέα μέτρα, ότι δεν θα εφαρμόσει αυτά και πολλά άλλα. Αλλά αυτό που διαφαίνεται και αυτό που έχει ήδη δηλωθεί, ότι θεωρεί λογικό ένα συμβιβασμό των 3,6 δις. Αυτά τα έχουν πει επίσημα οι κυβερνητικοί χαχύλοι, δεν τα λέω εγώ. Για να μην σας πω το μεγάλο, ας πούμε, που συζητιέται, ένα πλεόνασμα του 3,5%. Δηλαδή, πολύ απλά, εάν το 2016 είπαμε δύσκολα περάσαμε με ένα πλεόνασμα, το οποίο είναι πλεόνασμα φτώχειας σημειωτέων, έτσι, του 0,7%, σκεφτείτε το 2017, ένα τριπλάσιο πλεόνασμα, το 1,75%. Και ένα άλλο εφταπλάσιο από το 2018 έως το 2019. Λοιπόν, αυτά δεν μπορούν να περπατήσουν. Δηλαδή, η ελληνική κοινωνία, όχι μόνο δεν ανασάνουμε και δεν βγαίνουμε από την, πώς το λένε, από την κρίση και η ανάπτυξη και όλα αυτά τα οποία είναι πολύ συγκλαφυρά, αλλά να σημειώσω και κάτι. Αυτό που έχουμε μπροστά μας δεν είναι ένα σώνει και καλά να γίνει μια αξιολόγηση. Είναι μια αξιολόγηση, είναι και τα μέτρα τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν, τα προαπαιτούμενα. Τα προαπαιτούμενα τα οποία είναι φοβερά. Είναι και τα πρόσθετα μέτρα, αυτά τα οποία ήδη ανέφερα, είναι και τα εργασιακά, είναι η συνέχιση των περικοπών που πρέπει να γίνουν σε μισθούς και συντάξεις με τον κόφτη, είναι όλο αυτό το δυνηρό πακέτο που δεν βλέπω σε τι διαφέρει από τις προηγούμενες μνημονιακές, ας πούμε, πολιτικές οι οποίες εφαρμόσαν. Ακόμα και αν βγούμε από αυτό έτσι, το ασφικτικό πλαίσιο του μνημονίου και πάμε στη δραχμή, ναι. Τότε θα πρέπει και πάλι να έχουμε έναν προϋπολογισμό ο οποίος να είναι ίσως κυλισμένος, να έχουμε ένα πρωτογενές πλεόνασμα για να μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας. Εκεί δηλαδή εσείς θεωρείτε ότι τα πράγματα μπορούμε να τα κάνουμε κατά το δοκούν και δεν θα έχουμε περιοριστικές πολιτικές από την ίδια την οικονομική πραγματικότητα και τα δημοσιονομικά μεγέθη. Ωραία. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα. Με την έννοια ότι είναι επιτέλους καιρός να συζητήσουμε ότι και να καταλήξουμε ότι οι πολιτικές μνημονίων είναι καταστροφικές, δεν οδηγούν σε έξοδο από την κρίση και να δούμε τι θα κάνουμε. Εδώ λοιπόν εμείς λέμε τέσσερα πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Πρώτον, ανατροπή της λιτότητας. Και αυτό όχι μόνο για λόγους ηθικούς, κοινωνικής δικαιοσύνης, γιατί δεν αντέχουν πλέον τα λαϊκά στρώματα περικοπές, αλλά είναι και ένα στοιχείο να τονωθεί η ζήτηση, να δώσει σήμα στην παραγωγή, η παραγωγή στην απασχόληση, η απασχόληση στο εισόδημα και έτσι να σιγά σιγά να γίνει επανεκκίνηση της οικονομίας για να βγούμε από την κρίση. Αλλά κατάργηση των μνημονίων. Για να καταργηθούν όμως τα μνημόνια, πρέπει να αμφισβητήσει αυτό το πλαίσιο των δεσμεύσεων. Όλη αυτή την ιστορία, αυτό το αγκάθινο στεφάνι που έχει βάλει η Ευρωζώνη και βάζει απέναντι στον ελληνικό λαό και σε άλλους λαούς, αλλά κυρίως τώρα μιλάμε για τη δική μας περίπτωση, στον ελληνικό λαό και με αποτέλεσμα τη φτωχοποίηση. Συνακόλουθα λοιπόν πρέπει να δούμε τη μετάβαση στο εθνικό νόμισμα που σου δίνει την ευκαιρία, προσέξτε, όχι να αλλάξει το χρώμα του χρήματος. Mm-hmm. Δεν είναι αυτό το κρίσιμο. Ότι ανακτάς το δικαίωμα να χαράσει οικονομική πολιτική. Και σε μεγάλο βαθμό αυτό είναι και στοιχείο ανάκτησης της εθνικής και λαϊκής κυριαρχίας. Να σταματήσει αυτό το να μας κουνάνε συνέχεια το δάχτυλο και να κάνει εκείνο, κάνει το άλλο. Είναι ο ευτελισμός. Είναι όλοι αυτοί οι παράγοντες οι οποίοι μας λένε ότι δεν υπάρχει ελπιδοφόρα προοπτική μέσα στην Ευρωζώνη. Δεν βρισκόμαστε στις αρχές του 2000. Έτσι να ελπίζουμε μήπως το ευρωπαϊκό κεκτημένο και όλα αυτά. Εδώ η Ευρωζώνη μπάζει από παντού. Καταραίει και η. Αφήστε το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συγγνώμη. Και στις άλλες χώρες. Μα και στις άλλες χώρες δεν είναι μόνο το ελληνικό φαινόμενο. Αφήστε το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τέλος πάντων τι επιτάσσει αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο στο οποίο είμαστε μέρος. Θέλω να μου πείτε εσείς ότι το νόμισμα είναι πανάκια. Μπορεί η δραχμή εμάς να μας κάνει πιο ανταγωνιστικούς, πιο εξωστρεφείς, να εξηγειάνει μισό λεπτό τον προϋπολογισμό μας, να μας κάνει εμάς να έχουμε ισοσκελισμένο εμπορικό ισοζύγιο στο τρεχουσών συναλλαγών, να εξάγουμε σε όλη τη χώρα από τη στιγμή που τα περισσότερα προϊόντα εμείς τα εισάγουμε, ενέργεια, φάρμακα. Θέλω να πω,
Αυτό ωραία, με το πάτημα ενός κουμπιού θα λυθεί διαμαγείας. Ένα λεπτό. Δεν είναι το πάτημα ενός κουμπιού. Η ανάκτηση της νομισματικής κυριαρχίας, όπως είπα, είναι και στοιχείο να ανακτήσει όλη την οικονομική πολιτική. Τώρα, ειδικότερα, μετάβαση στο εθνικό νόμισμα σημαίνει για πρακτικούς λόγους ένα προς ένα. Αυτό είναι, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί λέμε απλώς για πρακτικούς λόγους. Από εκεί και ύστερα είναι τι συναλλαγματική πολιτική θα εφαρμόσεις. Η συναλλαγματική πολιτική, όπως καταλαβαίνετε, είναι στοιχείο, υπολογίζεις τα αντικειμενικά δεδομένα της οικονομίας, δεν κάνεις ό,τι θέλεις του κεφαλίου σου. Ταυτόχρονα δε βάζεις και προτάσεις τους κοινωνικούς και πολιτικούς στόχους. Εάν λοιπόν ο στόχος είναι τα αντικειμενικά δεδομένα της οικονομίας, σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή, σε σχέση με το 2010, έτσι να σας πω πολύ χαρακτηριστικά, δεν έχουμε ανάγκη για καμιάς άμεσης υποτίμησης, γιατί στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών έχουμε και ένα μικρό πλεώνασμα από το 2014 και μετά. Για ειδικούς λόγους της Ελλάδας και λόγους εξωτερικού περιβάλλοντος. Θεωρείτε ότι εμείς ορίζουμε την ισοτιμία ή αγορές? Εμείς κατά τον βαθμό θα μειώσουμε, θα υποτιμήσουμε το νόμισμα μας, ή καταστάσεις και το γεγονός ότι θα είμαστε μια χρεοκοπημένη χώρα, οπότε το νόμισμα θα υποτιμηθεί κατά πάρα πολύ και θα γίνουμε έτσι ακόμα πιο λιγότερο ανταγωνιστική από ό,τι ελπίζουμε με το νόμισμα. Λοιπόν, διευκολύνεται, γιατί πραγματικά φέρνει στο προσκήνιο ισχυρισμούς. Όλες οι έμπλεκες απορίες του κόσμου είναι αυτές. Ναι, ισχυρισμούς οι οποίοι ακούγονται και οι οποίοι είναι αβάσιμοι. Γιατί για να χαράξεις, όπως σας είπα, την συναλλαγματική πολιτική, αν θα έχεις αυτή την άλλη ισοτιμία, υπολογίζεις τα δεδομένα της οικονομίας και ακολουθείς και ένα μοντέλο που λέμε συναλλαγματικής πολιτικής. Δεν θα γίνεται η ισοτιμία με βάση το τι λένε οι αγορές. Και επιτρέψτε μου εδώ να το πάμε λιγάκι πιο βαθύτερα, όχι πολύ, λίγο, με την έννοια ότι καθορίζουμε την ισοτιμία, δεν έχουμε αυτά που εισάγουν, αυτά που το συνάλλαγμα που παίρνουμε από τις εξαγωγές που κάνουμε φτάνει για να πληρώσουμε τις εισαγωγές μας, έτσι είναι αυτά τα δεδομένα σήμερα. Άρα, σε συγκεκριμένη περίπτωση φτάνει καθορίζουμε... Φτάνει για να πληρώσουμε τις εισαγωγές μας. Ναι. Κοιτάξτε, να πω τη φράση. Το συνάλλαγμα που παίρνουμε από τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών από το 2014, το 2015 και το 2016 φτάνουν αυτές οι πράξεις να πληρώσουμε τις εισαγωγές μας. Δεν είναι δικά μου στοιχεία. Είναι η πραγματικότητα. Μπορεί κανένας να τα αμφισβητήσει αυτό. Είπα, παλιότερα το 2010. Ακριβώς αντίθετο. Ότι είμαστε, όχι, δεν το 2010. Μα επιτρέψτε μου να πω, το ξέρω. Ναι. Πριν από το 2014, το 2013, το 2010 ή και το 2010 και παλιότερα, είχαμε ένα άνοιγμα στο λεγόμενο ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών, γιατί οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σε συνάλλαγμα ήταν περισσότερες από αυτό το συνάλλαγμα το οποίο εισπράταμε από τις εξαγωγές μας. Λοιπόν, ξαναεπαναλαμβάνω ότι από το 2014 και μετά έχουμε ένα μικρό πλεώνασμα. Μην το συζητάσουμε, αυτό είναι πραγματικότητα. Σε ορισμένα αγαθά αυτό είναι. Όχι, εφόλης της ύλης. Ακούστε με. Εφόλης της ύλης. Το ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών από το 2014 και μετά είναι και λίγο πλεονασματικό. Το αντιλαμβανόμαστε. Δεν είναι δικά μου στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος. Κανένας δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει. Και αν βγει κάποιος τώρα στον αέρα, ας βγει και να τα αμφισβητήσει. Τι άλλο να σας πω. Οι πράξεις όμως που μας λέτε αυτή τη στιγμή. Ένα λεπτό να πω κάτι άλλο επιπλέον. Επιπλέον έχει σημασία. Ναι, είναι μοιραία. Είμαστε σε κάτω από πίεση χρόνου. Να πω και κάτι άλλο. Αυτό που έχει αξία. Να υπολογίσουμε και το μοντέλο συναλλαγματικής πολιτικής. Κάτι ξεκίνησε να πω, αλλά να το ολοκληρώσω. Καθορίζουμε εμείς ταυτόχρονα. Καθορίζουμε τα επιτόκια, το ύψος των επιτοκίων και ταυτόχρονα έχουμε έλεγχο στην κίνηση κεφαλαίων. Όχι αυτό το capital control που λένε σήμερα. Έτσι, με αυτές τις προϋποθέσεις ελέγχουμε, με αυτές τις προϋποθέσεις αφήσαμε να ολοκληρώσω μία κουβέντα, σαν κατακλείδα. Με αυτές τις προϋποθέσεις ελέγχουμε εμείς το επίπεδο της ισοτιμίας και δεν παίζουν οι αγορές να κάνουν τα παιχνίδια τους και να κάνουν. Συγγνώμη, η Ελλάδα είναι τράπεζα επενδυτική, είναι χρηματιστήριο. Πώς είναι δυνατόν να ορίζει επιτόκια, να ορίζει συναλλαγματικές ισοτιμίες? Γιατί όχι, όλα αυτά η κυβέρνηση τα κάνει. Μισό λεπτό, κυρία Ράδο. Όχι, κυρία Ράδο, συγγνώμη. Αυτά δεν το έχω ακούσει πουθενά. Όχι, γιατί δεν το έχετε ακούσει. Βεβαίως δεν το έχετε ακούσει. Υπάρχει στιγμή η στιγμή πραγματικότητα των αγορών. Αρκετές χώρες το ορίζουν. Μου επιτρέπετε. Εάν αυτά είναι, ας πούμε, στην νομισματική θεωρία. Λοιπόν, εάν. Η Αργεντινή είχε αυτή την ευχαίρεια. Αφήστε τι Αργεντινέ, γιατί τι σημασία έχει η Αργεντινή. Έχουμε ένα προηγούμενο. Ένα λεπτό. Το παντού, οποίο μας δίνει, στην Ελλάδα μας το προηγούμενο. Και μα μισό λεπτό. Στο προηγούμενο στην Ελλάδα, πριν μπούμε στο εθνικό. Πριν μπούμε στο ευρώ. Η συναλλαγματική πολιτική που ακολουθούσαμε. Έτσι. Μπορούσαμε να την καθορίσουμε εμείς. Μπορούσαμε να την καθορίσουν και οι αγορές. Δηλαδή, έχει τρία μοντέλα. Πολύ απλά. Ναι, το ένα δεν είναι με βάση τις αγορές. Έτσι. Και εκεί είναι και ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων, το πολύ πολύ να ελέγχει τα επιτόκια, ή το αντίστροφο.
Αν ελέγχει την κίνηση κεφαλαίων, πρέπει τα επιτόκια να είναι ελεύθερα και να κάνει εσύ την ισοτιμία. Δηλαδή, αυτά, ακούστε, είναι δεδομένα αυτά. Δεν λέω κάτι παράξενο. Και μάλιστα να σα πω κάτι. Εδώ είναι και θεωρητικά μοντέλα του νομπελίστα του Μιούλερ. Που είναι Καναδός και. Ο μοϊδεάτης σας όμως. Την ίδια ώρα μοϊδεάτης σας λένε για την παντοκρατορία των οίκων αξιολόγησης που ουσιαστικά κατεβάζουν και ρεβάζουν οικονομίες. Μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι μια στιγμή πραγματικότητα. Μισό λεπτό, για να καταλάβω. Δεν είναι και οι αξιολόγοι που τα προσδιορίζουν όλα αυτά. Όχι. Δεν βλέπουμε χώρες οι οποίες μπαίνουν σε μνημόνια, σε προγράμματα ακριβώς, υποβαθμίστηκαν από έναν οίκο αξιολόγησης. Ξεχάσατε τα spreads, πώς είχαν αυξηθεί λίγο πριν πούμε στο μνημόνιο και αναγκαστήκαμε να πούμε. Σιγά-σιγά τα spreads. Μα συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι. Όχι, ένα λεπτό, μην την πανικοβάλλεστε. Εδώ θα τα λύσουμε όλα. Όταν λέτε τα spread. Τα spread συνδέονται με την ανάγκη δανεισμού της χώρας. Άρα λοιπόν, ανάγκη δανεισμού από το ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών, από τη στιγμή που είναι ισοζυγισμένο, δεν προκύπτει. Πού μπορεί να προκύψει? Από την εξυπηρέτηση του χρέους. Εδώ να συμπληρώσω ότι είπα τέσσερα πράγματα που θα πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση, η οποία όταν θα μεταβεί στο εθνικό νόμισμα. Κατάργηση της λιτότητας. Το δεύτερο, να αποδεσμευτεί την Ευρωζώνη, να ανακτήσει το στοιχείο της οικονομικής πολιτικής στον έλεγχο. Και τρίτον, αθέτηση πληρωμών ή αυτό που λέμε αναστολή πληρωμών του χρέους. Γιατί αν μου πείτε εσείς ότι πρέπει να εξυπηρετήσουμε το χρέος. Αυτό χωρίς κανένα οικονομικό αντίκτυπο. Ένα λεπτό. Θα το πούμε. Άλλο ερώτημα. Ενδιαφέρον λοιπόν. Εμείς λέμε ότι αυτό το χρέος δεν ξεχρεώνεται. Με συγχωρείτε. Δεν ξεχρεώνεται αυτό το χρέος. Και όλοι μιλάνε για μια ρύθμιση του χρέους. Υπάρχει κυριαρχικό δικαίωμα, κυρία Ράδου. Έτσι που απορρέει, τι να σας πω, από διεθνείς συμβάσεις, ακόμα και η Γενική Σύνταξη του για το 2015, έτσι η μεγάλη πλειοψηφία, έτσι αναγνώρισε για μια ακόμα φορά το δικαίωμα κάθε χώρας να κάνει μονομερή αναδιάρθρωση του χρέους. Αυτά δυστυχώς δεν ακούγονται και συγκαλύπτονται. Έχουμε το δικαίωμα. Κανένας δεν μας απαγορεύει να κάνουμε, να πούμε, αναστολή πληρωμών, προσέξτε με, κάθε χρόνο πληρώνουμε 15 δισεκατομμύρια το οικοχρεωλήσια. Με αυτά τα οικοχρεωλήσια μπορούμε να ξεκινήσουμε και να επανακινήσουμε την οικονομία. Δεν έχουμε ανάγκες δανεικών. Καθίστε, δεν είμαι παράλογος. Είμαι ορθολογικότατος. Με αυτά λοιπόν μπορούμε να ξεκινήσουμε την οικονομία. Δεν έχουμε ανάγκη δανεισμού. Δεν μας εκβιάζει κανένα. Άρα είμαστε μια αποκομμένη χώρα χωρίς εμπορικές συναλλαγές, χωρίς δανεισμού. Γιατί εμπορικές συναλλαγές, δεν κατάλαβα. Δεν θα έχουμε εμπόριο. Μα τους πουλάμε και μας πουλάνε. Γιατί να σας εμπιστευτούν, γιατί να με εμπιστευτούν, αφού από τους πληρώνω. Σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά είναι άλλο. Εσείς είσαι στην Αγγλία και είσαι εξαγωγία. Και εγώ σας λέω, θα σας πληρώνω. Δεν θα μου πουλήσετε. Μισό λεπτό. Ναι, αλλά το λέμε εμείς. Αν μας υποβαθμίσουν όλοι οι αξιολόγοι. Ποιοι όλοι! Δεν χρωστάμε σε όλους. Μα με συγχωρείτε, κύριε Μιχαηλίδη. Ένα λεπτό. Έχετε, με συγχωρείτε, πρέπει να δείτε στην οικονομία. Εγώ τα βλέπω συστημική... όλα αυτά πολύ θεωρητικά. Όχι, δεν είναι καθόλου θεωρητικά. Είναι πάρα πολύ γεωμένα και τεκμηριωμένα και θεμελιωμένα. Όχι μόνο επειδή έχουμε γράψει και λέμε τόσο γερό. Δεν λογίζουν. Μα καθίστε. Δεν λαμβάνετε υπόψη τίποτα. Πώς δεν λαμβάνω. Τα πάντα λαμβάνω. Δεν λαμβάνετε το διακρατικό χρέος. Δεν το κατάλαβα. Το διακρατικό χρέος είπαμε. Αναστολή. Κυρία Ράδου, μην κάνετε τα δικά σας συμπεράσματα. Δικαιωμάστε να έχετε την άποψή σας. Συμπέρασμα. Όχι, δικαίωμά σας να έχετε την απόφαση, αφήστε με να πω εγώ. Εγώ αυτό που θέλω να πω το εξής. Έχουμε ένα χρέος. Αυτό το χρέος δεν ξεχρεώνεται. Άρα λοιπόν λέμε, αυτό το χρέος πρέπει ένα μεγάλο μέρος αυτό το χρέος να γίνει ρύθμιση. Όπως λέμε, εμείς λέμε να διαγραφεί το μεγαλύτερο μέρος. Ήταν ένα αίτημα που το έλεγε και ο ΣΥΡΙΖΑ με τις κολουτούμπες που έκανε η κυβέρνηση. Δηλαδή, θα διαγράψουμε ένα χρέος και ξαφνικά θα έχουμε την εμπιστοσύνη όλου του πλανήτη. Δεν κάνουμε, κύριε Μιχαηλίδη, δεν κάνουμε. Πολλές χώρες το κάνουν. Το κάνουν ευθέως, ναι. Δεν κάνουμε εξυπηρέτηση του χρέους. Και κάθε χρόνο από την εξυπηρέτηση του χρέους σημαίνει 6,5% δισεκατομμύρια τόκους και άλλα περίπου 9,5% είναι χρεολύσια. Αυτά δεν τα δίνουμε. Παρατείνεται αυτό. Αρχίζουμε διαπραγματεύσεις. Πάμε 2, 3, 4, 5 χρόνια στις διαπραγματεύσεις. Σιγά-σιγά για την οριστική ρύθμιση. Και στο εντωμεταξύ. Μην το πάμε μόνο στο χρέος όμως. Εγώ θέλω να το πω ευρύτερα. Άρα το αποσαφηνίσαμε το χρέος. Όχι, σιγά. Γιατί το αποσαφηνίσαμε το χρέος. Μας λέτε ότι είμαστε μια εξωστρεφή οικονομία που δεν έχουμε ανάγκη καμία εισαγωγή κανενό από το εξωτερικό. Τα παράγουμε όλα μόνοι μας. Είμαστε μεγαλύτερη παραγωγική δύναμη του κόσμου. Ένα λεπτό. Δεν είναι έτσι. Κάνετε λάθος. Έχω μια ερώτηση. Σε τι πράγμα μιλάτε? Λέτε για το εμπόριο. Λέτε για το εμπόριο, έτσι δεν είναι? Σας ξαναλέω. Μα μισό λεπτό. Σας ξαναλέω. Αυτά που εξάγουμε. Εξάγουμε περισσότερα. Αγαθά και υπηρεσίες. Φάρμακα θα έχουμε την εξάγουμε. Οριακά. Φάρμακα θα έχουμε. Βεβαίως και θα έχουμε. Για να σας πω κάτι. Γιατί από την Ευρωπαϊκή Ένωση όλα τα πράγματα. Θα έχουμε. Μισό λεπτό. Ενέργεια, γιατί από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα παίρνουμε. Μη με κάνετε τώρα και φωνάζετε. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνουμε ενέργεια. Αμέσως θα μας δώσουν. Άμα έχουμε συνάλλαγμα θα μας δώσει.
Και οι αραβικές χώρες παίρνουν από ένα πετρέλαιο. Με συγχωρείτε, και από τη Ρωσία παίρνουν πετρέλαιο. Γιατί δεν μας δώσει όταν τους δίνουμε συνάλλαγμα. Δεν το και μάλιστα. Σιγά σιγά είναι στερεότυπα. Μπορούμε να σπάσουνε. Θα σπάσουνε. Κάτω από τις συνθήκες της ζωής θα σπάσουνε. Είναι λαθεμένες αυτές. Τους έχετε πιστέψει τόσο πολύ. Δεν απευθύνομαι προσωπικά σε εσάς. Ούτε ύψος στη φωνή μου. Ούτε ύψος στη φωνή μου σε βάρος σας. Το αντιλαμβάνεστε. Ευγενικά μιλάω. Αλλά ξαναλέω. Αν θέλουμε πετρέλαιο. Ένα. Σας ξαναλέω, όταν έχεις λεφτά, όταν έχεις συνάλλαγμα, αγοράζεις οπουδήποτε θέλεις πετρέλαιο. Και δεν έχει Ευρωπαϊκή Ένωση πετρέλαιο. Φύγαμε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε για τα φάρμακα. Η Ελλάδα παράγει φάρμακα, εξάγει φάρμακα, όπως και μπορούμε να αγοράσουμε φάρμακα. Γιατί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να αγοράσουμε φάρμακα. Ορίστε, τι άλλο. Γιατί άγαθα. Δεν κατάλαβα. Η Ελλάδα, αν θέλετε, από τα τρόφιμα. Βιομηχανικά άγαθα. Σιγά-σιγά. Θα πούμε για τα βιομηχανικά. Ένα λεπτό. Δεν έχουμε ανάγκη να το κάνουμε. Ένα λεπτό. Τρόφιμα δεν έχουμε. Ωραία, βιομηχανικά. Δεν το κατάλαβα. Μα μισό λεπτό. Για ποιο χαλκού μιλάτε. Για ποιο χαλκού μιλάμε. Δεν θέλουμε μόνο να τρώμε. Λέει, συγγνώμη, ένα λεπτό. Δεν θα μας δώσουν. Ρε παιδιά. Με συγχωρείτε, είμαι και λίγο μεγαλύτερο. Και λέω έτσι. Συλλογάστε. Συλλογάστε σωστά. Ξαναλέω. Έχω συνάλλαγμα. Εσείς μου λέτε ότι δεν μπορώ να αγοράσω. Εάν δεν μου δώσει η Γερμανία, θα πάω στην Αμερική. Αν δεν μου δώσει η Αμερική, θα πάω σε άλλες χώρες. Δεν το κατάλαβα. Με ένα νόμισμα το οποίο θα είναι στα τάρταρα. Γιατί θα είναι στα τάρταρα. Γιατί θα είναι στα τάρταρα. Μα για άνομα του Θεού. Δεν θέλω, δεν χρειάζομαι νόμισμα. Κυρία Ράδου, καθίστε ένα λεπτό. Παραλογίζεστε. Δεν χρειάζομαι το συνάλλαγμα που παίρνω από τις εξαγωγές μου. Να σας κάνω μια ερώτηση. Κυρία Ράδου, το αντιλαμβάνεστε. Το συνάλλαγμα που παίρνω από τις εξαγωγές μου. Το χρησιμοποιώ για τις εισαγωγές μου. Τώρα που είναι σε ευρώ. Μία ερώτηση πάνω σε αυτό. Τι πάνε σε ευρώ. Ένα προς ένα θα είναι. Ένα αυτό προς το συνάλλαγμα. Θέλετε στο δολάριο. Να μισό λεπτό. Θέλετε στο δολάριο. Αφήστε να το. Να κάνω αλλιώ. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Να κάνω την εξή. Πάμε. Αφού μου λέτε ένα προς ένα. Να σα πω. Ναι, ένα προς ένα. Δεν είναι εκεί. Πάμε ένα προς ένα δολάριο. Θα έχουμε εμείς. Συγγνώμη να λεπτό. Τη δύναμη του δολαρίου. Συγγνώμη να λεπτό. Θέλετε άλλο νόμισμα. Θέλετε γουάν. Θέλετε γουάν κινέζικο. Έχουμε ίδια δύναμη όσο το δολάριο. Κυρία Ράδο. Με όλα τα διαφθορτικά προβλήματα, κυρία Ράδο. Μια χώρα κυρία σε πρόθυρα χρεοκοπία. Δεν έκανε χρεοκοπία, τη χρεοκοπία, τώρα πηγαίνει στα βράχια. Λοιπόν. Τώρα πηγαίνει στα βράχια και εγώ χρεοκοπία. Και μην κάνετε την πολύ ξένη. Έτσι, και μην κάνετε την πολύ ξένη. Ξέρετε, υπάρχουν πολλοί όσοι εδώ είναι χοληστερίνες. Η ευρωλαγνική χοληστερίνη είναι εκείνη η οποία είναι πιο καταστρεφτική για τη χώρα. Η ευρωλαγνική χοληστερίνη. Βέβαια. Και να σα πω κάτι που λέτε ισοτιμία, δεν το κατάλαβα. Αφήστε το εθνικό νόμισμα. Πέστε ότι αλλάζουμε ισοτιμία και πηγαίνουμε. Και βάζουμε δολάριο. Ή βάζουμε ένα άλλο νόμισμα. Ή βάζουμε εκείνο. Και κλείνουμε με αυτό το καταλαβαίνετε. Το καταλαβαίνετε ότι οι πράξεις μας. Για όνομα του Θεού. Λοιπόν. Οι πράξεις μας φτάνουν για να καλύψουν τις αγωγές μας. Και συν τη άλλη, εάν θέλω να κάνω υποτίμηση. Που μπορεί μέσα σε ένα σχεδιασμό να κάνω υποτίμηση για να διευκολύνω εξαγωγές και να υποκαταστήσω εισαγωγές. Βεβαίως. Και μην πείτε τώρα υποτίμηση, γιατί το ευρώ απέναντι στο δολάριο τα δύο τελευταία χρόνια έκανε 30%. Το ξέρετε αυτό. Το ξέρετε! Δεν το ξέρετε! Όλα τα σενάρια που περιγράφετε όμως είναι σε ευρώ, κύριε Τόλιο. Πετάτε διάφορα γιατί τώρα. Συγγνώμη, Νοητό. Είναι ψυχραιμός, αλλά θέλω να σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή το ευρώ απέναντι στο δολάριο ήταν πριν δύο χρόνια 1,38. Έτσι φωνάζετε και στον κόσμο που θα ρωτάει. Κάνετε λάθος. Καταρχάς δεν ήθελα να ανεβάσουμε τόσο τους τόνους. Ένα πράγμα απλά ζήτησα εγώ. Και είμαι άντερ και ελέγχω και τη φωνή μου. Αλλά βλέπω, εδώ βλέπω μια προσπάθεια. Καμία προσπάθεια. Εγώ κάντε μου ερώτημα. Οποιοδήποτε ερώτημα θέλετε. Να σας πω λίγο. Περίμενα απλώς. Ναι. Θα δέχομαι τους ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν ότι η έξοδος στην δραχμή είναι η λύση. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα με αυτούς τους ανθρώπους, αλίμονο. Αυτό το οποίο εγώ ζητώ είναι να στοιχειοθετηθεί αυτό και με οικονομικά στοιχεία. Βεβαίως. Κάθε πρόταση να είναι στοιχειοθετημένη και οικονομικά. Βεβαίως οικονομικά στοιχεία. Ποιο στοιχείο έχετε, ποιο ερώτημα έχετε που δεν έχετε απαντηθεί. Αυτό θέλω να πω. Δεν ποιο ερώτημα έχετε που δεν απαντηθεί. Στο συζύγιο πληρωμών σας λέω ότι δεν έχουμε πρόβλημα. Ούτε ελλείψεις θα έχουμε. Εντάξει. Γιατί έχουμε τη δυνατότητα, πέρα από, μιλάμε τώρα για ένα χρόνο, έχουμε και συναλλαγματικά αποθέματα. Λοιπόν, επειδή αδικήσαμε πάρα πολύ την κυρία Παπαδοπούλου. Αλλά από εκεί και ύστερα, από εκεί και ύστερα, για ένα χρόνο, ίσως να είναι και ευκαιρία από τις λίγες φορές να ακούσει η κυρία Παπαδοπούλου, που μπορεί να μην είναι ειδική, αλλά θα είναι χρήσιμο. Με ενδιαφέρον, σας ακούω πάρα έτσι, πολύ. Ναι. Λοιπόν, άρα θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω, τελειώνω. Αν είναι μέσα στο χρόνο, μπορώ να σταματήσω. Δεν έχω πρόβλημα για μικρόφωνο. Αυτό να σας πω μόνο το εξής, μόνο ένα επιγραμματικά. Πριν το 2000, είχαμε εθνικό νόμισμα, παιδιά.
Και δεν πήγαμε στο, δεν πήγαμε στο ΚΙΑ, δεν είμαστε στην Κόλα. Όταν και ξαφνικά βρήκαμε, και ξαφνικά βρεθήκαμε στον παράδεισο με το που πήγαμε στο Ευρώ. Αυτό με συγχωρείτε ότι αυτό είναι λαθασμένη εκτίμηση. Γιατί να σα πω, άλλο να είσαι σε ένα νόμισμα και να μην έχει βγει από αυτό, και άλλο να βγει από ένα. Δεν το κατάλαβα. Αυτό είναι απλώ ένα μεταβατικό στάδιο. Τα οποιαδήποτε προβλήματα. Αν είμαστε ακόμα στην Δραχμή και δεν είχαμε πάει ποτέ στο Ευρώ, δεν θα είχαμε τα προβλήματα που θα είχαμε αν βγαίναμε από το Ευρώ. Άρα τώρα. Τώρα βρίσκεται. Εννοείται τα πρακτικά, με συγχωρείτε, να διευκρινίσουμε κάτι. Λοιπόν, εάν εννοούμε τα πρακτικά προβλήματα, αυτά αντιμετωπίζονται. Κύριε Τόλιο, έχουμε αδικήσει πάρα πολύ, κύριε Παπαδοπούλου, γιατί η αλήθεια είναι. Εντάξει, το σταματάω. Αλλά δεν με αφήνετε, έτσι κάτι θέλετε να πείτε. Κάτι θέλετε να πείτε. Όχι. Το υπόσχομαι ότι θα ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα. Δεν είπα όμω κάτι. Με πολύ συμπάθεια στην κυρία Παπαδοπούλου, όλα αυτά τα οποία λέει εκ μέρου τη κυβέρνηση δηλαδή είναι αβάσιμα και δυστυχώ για μια ακόμα φορά είναι αναξιόπιστη. Γιατί με αυτές τις κολοτούμπες και με όλα αυτά που γίνονται, ετοιμάζονται να ξαναυπογράψουν. Για να παραμείνουν στην εξουσία. Αυτή είναι η αρνητική κυρία Παπαδοπούλου. Ωραία. Ενδιαφέροντα όλα. Ας επιστρέψουμε στο ρεαλισμό. Έτσι. Λοιπόν, όσον αφορά το εθνικό νόμισμα, είναι μια άλλη συζήτηση το αν έπρεπε τον 2000 να μπούμε στην Νομισματική Ένωση. Ακριβώς, ή εάν θα πρέπει και με ποιες προϋποθέσεις και με ποιες συνθήκες αυτή τη στιγμή να το συζητήσουμε. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Εγώ εξ όσων γνωρίζω, οι ισοτιμίες καθορίζονται από τις αγορές. Και από εκεί και μετά θέλω να τονίσω το εξής, ότι σας άκουσα, δεν είπα λέξη, θα μπορούσα σε κάθε πρόταση. Αυτό που θέλω να πω, τουλάχιστον βάσει του ακαδημαϊκού μου υποβάθρου, στις διεθνείς σχέσεις... Αν το έχετε και μιλάτε για ενόμισμα, σας λέω δεν είναι μόνο αυτός ο τρόπος. Είναι το παρακάτω που θα πω. Ξεκινάω από αυτό για να πω κάτι άλλο. Στις διεθνείς σχέσεις η οικονομία είναι το όχημα των πολιτικών αποφάσεων των εθνών κρατών και των ισχυρών. Mm-hmm. Στο διεθνές σύστημα, το διεθνές σύστημα είναι ένα σύστημα άναρχο, δηλαδή δεν υπάρχει μία αρχή που να καθορίζει το δίκαιο και το άδικο. Άρα υπάρχει αυτό που λέγεται ο ισχυρός και ο λιγότερο ισχυρός. Η χώρα μας δεν βρίσκεται ανάμεσα σε δύο ωκεανούς για να μπορεί να εφαρμόσει απομονωτισμό. Βρίσκεται γεωστρατηγικά σε ένα σημείο όπου λαμβάνονται υπόψη και οι συμμαχίες και άλλα πράγματα. Νομίζω ότι σε τέτοιες συνθήκες επιστροφή σε οποιοδήποτε νόμισμα, λέμε δραχμή για να θυμόμαστε τα ωραία, τα παλιά, δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν μπορεί να ξαναυπάρξει. Ναι, αλλά και εν πάση περιπτώσει εθνικό νόμισμα χρειάζεται προϋποθέσεις τελείως διαφορετικές από αυτές που ισχύουν. Ένα συντεταγμένο σχέδιο, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να καταρτιστεί εξ αρχής ναι. Και με αναλυτικό πρόγραμμα και με κοινωνικά. Χρειάζονται συμμαχίες διεθνείς. Ακριβώς. Δεν μπορούμε να το δούμε απομονωμένα από ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή θέλουμε να είμαστε. Για την αναγκαιότητα επιστροφή στο εθνικό νόμισμα. Όχι, αλλά για να κάνετε. Λέμε σχέδιο και τα λοιπά. Συμφωνούμε. Με σχέδιο συμφωνούμε. Λοιπόν, μια στιγμή για λοιπόν, και κλείνουμε με την κυρία Παπαδοπούλου με μια τοποθέτηση. Επειδή λοιπόν πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη το τι συμβαίνει πραγματικά τα γεγονότα και να μιλάμε ρεαλιστικά, αυτή η κυβέρνηση έχει τον σχεδιασμό αυτό ο οποίος θα μας επιτρέψει να ρυθμίσουμε το χρέος ώστε να μπορούμε να πάρουμε ανάσα στην οικονομία. Ήδη τα βραχυπρόθεσμα μέτρα γίνανε δεκτά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επιδιώκουμε και τον καθορισμό και τον μεσοπρόθεσμο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στην επόμενη μέρα, γιατί ο στόχος είναι καθαρά η έξοδος από αυτή τη μέγενη του μνημονίου χωρίς να διαλύσουμε την Ελλάδα. Το 2012 η ίδια υπόσχεση είχε δοθεί και στον κύριο Σαμαρά. Το 2012 και στον κύριο Σαμαρά. Αλλά δεν θα διαλύσουμε τη χώρα με φαντασίωσεις. Εσείς τη διαλύουμε. Με ονειροπαρμένες. Που δεν έχουν καμία οικονομική βάση. Ένα σοβαρό επιστρέψαμε λοιπόν για να ξεκινήσουμε μία άλλη εξίσου ενδιαφέρουσα κουβέντα και ελπίζουμε να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα. Θα ανοίξουμε τη συζήτηση για το ασφαλιστικό. Μία πραγματικά ορολογιακή βόμβα που είναι έτοιμη να σκάσει στην Ελλάδα, καθώς είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Κοντά μου έχω τη Σοφία Μίτιλη, εδώ συνάδελφος του SBC, που δίνει χρήσιμες συμβουλές και λύσεις από την εκπομπή της Υπάρχει Λύση. Καλησπέρα. Μαζί μας είναι και ο κύριος Νίκος Καλάκος, ο Γενικός Διευθυντής Επικουρικής Ασφάλισης και ΕΦΑΠΑΞ Παροχών. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και ο κύριος Τάσος Αβραντίνης, αντιπρόεδρος του κόμματος Δράση. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο με τον κύριο Καλάκο για να μας πει πώς ο νέος νόμος
καταρχάς, έχει επιβαρύνει περαιτέρω το ασφαλιστικό ή, εν πάση περιπτώσει, έχει καταφέρει να του δώσει μια διέξοδο? Ποια είναι η εκτίμησή σας εσάς προσωπικά? Ναι, τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς, κάθε 3 χρόνια φτιάχνουμε έναν ασφαλιστικό νόμο και μέσα στην τριετία τον αλλάζουμε κανένα 25 αργιά φορές. Έτσι συνέβη και αυτή τη φορά. Είχαμε έναν ασφαλιστικό νόμο, ο οποίος είχε γίνει υπό την καθοδήγηση της Τρόικας, είναι ο νόμος 3863 και 65 του 10, ο οποίος δυστυχώς είχε εφαρμογή από 1η-1η του 15, δεν εφαρμόστηκε καθόλου. Mm-hmm. Και δεν τον δοκιμάσαμε καθόλου. Ήρθαμε και ψηφίσαμε ένα καινούριο νόμο, είναι ο 4387, ο νόμος επωνομαζόμενος κυρίου Κατρούγκαλου. Ένας νόμος σκληρός, άδικος, φορολογικός νόμος περισσότερο, ο οποίος διακατέχεται από πολλές αδικίες και δεν εφαρμόζεται καμία αρχή της κοινωνικής ασφάλισης. Και τι εννοώ με αυτό? Ευνοεί, μάλλον τιμωρεί όσους έχουν πληρώσει πολλές εισφορές, τιμωρεί αυτούς που έχουν εργαστεί πολλά χρόνια, και βρέθηκε μία μέθοδος που δεν ξέρω ποιοι την υπέδειξαν, που τεμαχίζουν την σύνταξη, ειδικά την κυρία σύνταξη, σε 3 κομμάτια, στην εθνική σύνταξη, στην ανταποδοτική σύνταξη και στην προσωπική διαφορά. Κόψανε ένα κομμάτι της ανταποδοτικής σύνταξης, όπως ίσχυε στον προηγούμενο νόμο, και το πέρασαν προσωπική διαφορά. Είναι αυτό η νύφη περίφημη που διεκδικεί τώρα του Δουνουτού να περικοπεί. Βέβαια, να πούμε ότι ήδη αυτή η προσωπική διαφορά έχει περικοπεί στους συνταξιούχους που αποχώρησαν μετά τις 13/5 του 2016. Είναι εντελώς άδικος αυτός ο νόμος, δεν έχει βιωσιμότητα, και δεν έχει βιωσιμότητα διότι τιμωρεί, όπως είπα, τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν παρουσιάσει κάποια άρα, κέρδη. Άρα διεκτικά μπορεί να δημιουργήσει νέα μαύρη τρύπα και στο νέο φορέα που δημιουργήθηκε. Ο νέος φορέας ξεκίνησε έχει... με μια τρύπα, έτσι. Ναι, να με ένα, ένα έλλειμμα, ένα δις 40, η πολιτική ηγεσία πιστεύει ότι θα είναι γύρω στα 750 εκατομμύρια. Όποιος κάνει πρόβλεψη για το έλλειμμα του νέου φορέα δεν γνωρίζει την κοινωνική ασφάλιση, διότι έχουν αλλάξει τα πάντα. Το Σεπτέμβριο θα ξέρουμε ποιο είναι το έλλειμμα της κοινωνικής ασφάλισης, γιατί τώρα πληρώνουμε με έσοδα του 15 το πρώτο εξάμηνο. Το δεύτερο εξάμηνο θα κληθούμε να συμψηφίσουμε από τις φορολογικές δηλώσεις του 2016, που θα περιμένουμε να δούμε τι θα δηλωθούν. Αναμένεται να μεγαλώσει, όπως είπατε, αυτή προσωπική η μαύρη άποψη... και έχουμε κάποια εκτίμηση για τον αριθμό? Προσωπική μου άποψη θα μεγαλώσει, θα υπερβεί το 1,5 δις τουλάχιστον την πρώτη χρονιά. Μάλιστα. Και όσο θα βαθαίνει το χρόνο. Άρα ετησίως δηλαδή θα έχουμε μια τέτοια στάξη σε επιβάρυνση? Ίσως θα μεγαλώσει όσο κλείνουν τα καταστήματα. Και όσο βαθαίνει η ύφεση, φυσικά. Έτσι, φεύγουν, το ένα είναι βέβαια, ανάλογο με το άλλο. Βέβαια, ποιος θα πληρώσει όταν δεν έχει κέρδη? Mm-hmm. Και όποιος έχει κέρδη καλείται να καταβάλει το 38%, ειδικά στους επιστήμονες, που στο τέλος και αυτός θα αναγκαστεί να κλείσει ή θα αναγκαστεί να φοροδιαφεύγει. Επειδή λοιπόν θέλαμε να το δείξουμε αυτό το πράγμα, το έτσι μη βιώσιμο του πράγματος, θέλαμε λοιπόν να κάνουμε μια κουβέντα για το τι πραγματικά μπορεί να γίνει βιώσιμο. Η χρόνια πληγή λοιπόν αυτή της χώρας, γιατί το ασφαλιστικό αντιμετώπιζε προβλήματα και επί των καλών ημερών, να τα λέμε αυτά, έτσι, είχαν κάποια, τα ασφαλιστικά ταμεία είχαν τρύπες, ελεύθεροι επαγγελματίες δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν την αυτασφάλισή τους, και γι' αυτό δημιουργήθηκαν και όλα αυτά τα ελλείμματα, και στη συνέχεια φυσικά επιβαρύνθηκαν αυτά τα ελλείμματα με νέα από την ύφεση. Κύριε Αβραντίνη, θέλω να μου πείτε εσείς προσωπικά, ποια θεωρείτε ότι είναι τα προβλήματα του ασφαλιστικού, καθώς από ό,τι φαίνεται απορροφά το 11% του ΑΕΠ της χώρας μας, έτσι? Ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι γι' αυτό και ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι πιο ενδεδειγμένοι τρόποι για να λυθεί αυτό το τεράστιο πρόβλημα? Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Το κύριο πρόβλημα του ασφαλιστικού είναι ότι τα έσοδα του συστήματος είναι λιγότερα από τα έξοδα του συστήματος. Δηλαδή, οι εισφορές οι οποίες πληρώνονται δεν επαρκούν για να καλύψουν τις συντάξεις που πληρώνονται από το σύστημα. Γι' αυτό και κάθε χρόνο ο προϋπολογισμός δαπανά ένα μεγάλο ποσό για να πληρώνονται συντάξεις, να συμπληρώνει δηλαδή αυτό που λείπει από τα ταμεία. Και αυτό το ποσό, ξέρετε, είναι ηλικιώδες. Σκεφτείτε ότι από το 2001 μέχρι το 2015 πληρώθηκαν κρατική ενίσχυση στα ταμεία 214 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Δηλαδή, μέσος όρος κάθε χρόνο περίπου 14 και κάτι δισεκατομμύρια. Όπως πολύ σωστά είπατε, πληρώνεται το 10% του ΑΕΠ από τη Γενική Φορολογία για να μπορέσουν να καταβληθούν συντάξεις. Αν δεν είναι μόνο αυτό, που αυτό από μόνο του είναι πρόβλημα, διότι όπως ξέρετε ο μέσος όρος της Ευρωζώνης είναι περίπου 2,5% του ΑΕΠ, mm-hmm.
Είμαστε 4 φορές παραπάνω από το μέσο όρο. Αυτό που οφείλεται, οφείλεται μόνο στην ύφεση ή έχουμε και προβλήματα διαχρονικά όπως η γύρανση του πληθυσμού. Βέβαια και αυτό είναι και ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Ποιο είναι το κύριο πρόβλημα, είναι το ασφαλιστικό όπως έχει δομηθεί στην Ελλάδα? Είναι οπωσδήποτε η αρχιτεκτονική του συστήματος, αλλά και η γύρανση του πληθυσμού, σκεφτείτε. Και η μεγάλη ανεργία που έχει δημιουργήσει αυτό η ύφεση. Αυτό ναι, σαν πρόσθετο έτσι, στα διαχρονικά προβλήματα. Στην ανεργία έχει μεταφερθεί περίπου 800.000 πληθυσμού. Και πόσοι έχουν φύγει στο εξωτερικό εκτός από αυτούς που είναι άνεργοι. Και πόσοι δεν πληρώνουν τις εισφορές γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν. Πολύ μεγάλο. Και η μαύρη αλλά εργασία, θα σας δώσω ένα φυσικά, στοιχείο. Έτσι. Σήμερα οι συνταξιούχοι στο τέλος του 2016, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, είναι κάτι λιγότερο από 2.700.000. Αυτοί οι οποίοι πληρώνουν εισφορές στον ιδιωτικό τομέα δεν ξεπερνούν τα 2.800.000. Όλοι μαζί. Καταλαβαίνετε ότι πάρα πολλοί από αυτό, στο νούμερο αυτό, το 2.800.000, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν δουλειά. Ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι, αυτοί μπορεί να ανοίγουν το μαγαζί τους κάθε μέρα και να μην μπαίνει άνθρωπος εκεί πέρα. Αυτοί έχουν αρνητικό εισόδημα και καλούνται να πληρώσουν εισφορές σε ένα σύστημα το οποίο δεν βγαίνει. Και αν λοιπόν μελετήσουμε λίγο προσεκτικά αυτές τις παραμέτρους, θα δούμε ότι λιγότερο από 2 εκατομμύρια είναι αυτοί που πληρώνουν πραγματικά εισφορές για να συντηρείται το σύνολο του πληθυσμού. Mm-hmm. Αυτό κύριε δεν Καλάκο, είναι βιώσιμο. Βεβαίως να ολοκληρώσετε. Το μείζον πρόβλημα σήμερα βέβαια είναι το δημοσιονομικό, διότι αυτά τα 17 δισεκατομμύρια που δίνουν, 30 είναι περίπου οι συνταξιοδοτικοί, θα πάνε κάτι λιγότερο από 30, αυτά δεν τα έχουμε. Σκεφτείτε ότι από το 18 θα αρχίσουμε να καταβάλουμε δόσεις στο τρέχον χρέος μας, που θα ξεπερνούν τα 18 δισεκατομμύρια. Άρα συνεπώς, η λύση ποια είναι? Η λύση γιατί είναι, δεν μπορώ να φανταστώ μόνο η λύση είναι να αποφασίσουμε ότι το ασφαλιστικό σύστημα δεν είναι βιώσιμο και το πτώμα που βρίσκεται στο δρόμο να αποφασίσουμε να το κυδέψουμε και να κάνουμε κάτι άλλο. Το άλλο θα πρέπει να είναι εντελώς διαφορετικό, διότι δεν υπάρχουν παραμετρικές αλλαγές που μπορούν να βοηθήσουν το σύστημα. Ποιες είναι οι παραμετρικές αλλαγές που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε πριν από 20 χρόνια ή πριν από την εποχή της έκθεσης Σπράου? Θα μπορούσαμε να πούμε θα αυξήσουμε κάπως τα όρια ηλικίας, θα μπορούσαμε να αυξήσουμε κάπως τις εισφορές, θα μπορούσαμε να κάνουμε τέτοιου είδους αλλαγές. Σήμερα αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ούτε μπορεί να αυξηθούν άλλο εισφορές. Οι εισφορές στην Ελλάδα είναι από τις υψηλότερες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Mm-hmm. Και προσέξτε, δεν είναι μόνο οι εισφορές που βαρύνουν την αγορά, είναι και οι φόροι. Σε συνδυασμό, εκεί η κατάσταση είναι φιαλτική, βέβαια. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Καλάκο, για να μείνουμε στο κομμάτι των εισφορών, διότι μας παρακολουθούν πάρα πολλοί αυτή τη στιγμή ασφαλισμένοι, οι οποίοι έχουν πληρώσει δυσβάστακτες ασφαλιστικές εισφορές. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο τώρα, ας πάμε και πολλά χρόνια πίσω. Και βλέπουν μία σύνταξη που πραγματικά δεν είναι ανταποδοτική με βάση τις εισφορές που έχουν πληρώσει. Αναφέρομαι λοιπόν και στους πολιτικούς μηχανικούς, θα μας πείτε σε πολύ λίγο. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Ναι, για να συνεχίσω τη συζήτηση την προηγούμενη, ναι, για να μπορέσουμε να βρούμε τι μπορεί να γίνει, πρέπει να δούμε τι έφταξε τα τελευταία χρόνια. Αν δεν γυρίσουμε, γιατί μιλήσαμε ότι έχουμε έναν ασφαλισμένο με έναν συνταξιούχο. Όταν είχαμε 6 εργαζόμενους με έναν συνταξιούχο, τι τα κάναμε τα αποθεματικά μας? Πού πήγαν οι εισφορές? Mm-hmm. Γιατί τόσους είχαμε πριν 35-40 χρόνια. Τα αποθεματικά λοιπόν είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Ήταν στην Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι το 1984 άτοκα. Και γιατί ήταν άτοκα τα αποθεματικά των εργαζομένων στην Τράπεζα της Ελλάδος? Γιατί υπήρχε ένας νόμος που έλεγε ότι χρησιμοποιούνται από τη βιομηχανία για να κάνει επενδύσεις, να δανείζεται η βιομηχανία κάνει επενδύσεις. Με αποτέλεσμα, δεν φτιάξαμε βιομηχανία, αλλά φτιάξαμε χιλιάδες βιομηχάνους στην Ελβετία. Λοιπόν, μία αιτία. Δεύτερη αιτία. Βγάλαμε μία σειρά από κόσμο σε πολύ νεαρά ηλικία. Είχαμε φτάσει στο σημείο στο παρελθόν με 5 χρόνια ασφάλιση, με 5 χρόνια στο Ταμείο Τεχνητών Τύπου, Μάρτιος του 1981. Εδόθη με 5 χρόνια εργασίας, πλήρη σύνταξη. Αυτός ο άνθρωπος, 30-35 ετών, μέχρι το 83 το προσδόκιμο. Αυτά όμως γίνανε τα λάθη. Αυτά είναι μία αναστρέψιμα, καλώς ή κακώς. Αν και δεν δούμε όμως, γιατί εκεί πρέπει να γυρίσουμε και να αναζητήσουμε, να δούμε τι έφταξε για να μην τα επαναλάβουμε. Και φαντάζομαι δεύτερον, δεν μας επιτρέπει και το πλαίσιο του μνημονίου τώρα να παραλάβουμε. Η Ελλάδα έχει πτωχεύσει 4 φορές τα τελευταία 200 χρόνια. Όσο είμαστε γρημόνιοι, πάντως φαντάζομαι ότι δεν έχουμε το περιθώριο λοιπόν. Άρα πρέπει να το δούμε αυτό το πράγμα. Τι γίνεται τώρα, πράγματι, βγάλαμε σε πολύ μικρές ηλικίες, έχουμε πράγματι, και ήρθαμε στην κρίση με ταμεία γυμνά, χωρίς αποθεματικά, και τα ελάχιστα αποθεματικά που ήρθαμε, έρχεται το PSI, παίρνει και 13 δις. Λοιπόν, δηλαδή,
Τα χτυπήσαμε για τελευταία στιγμή. Αυτές οι φορές που πληρώσανε κάποιοι, που είναι. Που είναι, χαθήκανε στη διαδρομή, σε χιλιάδες κόσμο που πήρε σε 40-50 ετών σύνταξη και πληρώνεται 40 χρόνια χωρίς ανταπόδοση. Έχω πει κάποτε σε ένα συνέδριο πριν πολλά χρόνια, πριν 30 χρόνια, ότι μία κυρία διοριζόταν στον ΟΤΕ στα 18 της, έφευγε στα 38 της μετά από 20 χρόνια, με τρία παιδιά, έπαιρνε σύνταξη το 102% του τελευταίου μισθού της, ναι, πήρα τις εισφορές της 20ετίας αυτής, τις δικές της και του εργοδότη, έκανα ανατοκισμό σύμφωνα τα επιτόκια που για τις εισφορές στην Τράπεζα της Ελλάδος και η σύνταξή της θα επληρώνονται εξαντλήτως στα 7 χρόνια τα συντάξιμα. 38 και 7, 45. Από τα 45 μέχρι τα 83 ποιος πλήρωνε τη σύνταξη. Την πλήρωνε ο άλλος ασφαλισμένος, τα άλλα αποθεματικά, τα οποία εξαντλήθηκαν. Ας πάμε όμως στη συζήτηση τώρα. Λύση. Στη λύση. Ναι. Ενδεδειγμένες λύσεις, κάποιες προτάσεις και θέλω να συζητήσουμε, ναι, από αυτό, επειδή έχουμε και τον κύριο Βραδίνη εδώ πέρα, και την πρόταση του κυρίου Μάνου που είχε μιλήσει για μια ενιαία σύνταξη 700 ευρώ προς όλους, ναι, μόλις συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας. Θέλω να μου... Τις δράσεις, ναι, ακριβώς, τις δράσεις. Θέλω να μου πείτε καταρχάς εσείς αυτό, αν, επειδή μιλήσαμε για την αποδοτικότητα, είναι αντιποδοτικό τελικά αυτό, γιατί πολλοί ενδεχομένως έχουν δώσει πολύ παραπάνω πώς τελικά θα πάρουν σε αυτήν την περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση είναι βιώσιμο με ποια έννοια ότι όσα δίνει το κράτος, τόσα μετά δεν είναι παραπάνω μάλλον αυτά τα οποία το δίνει το κράτος, κρατική επιχορήγηση, από αυτά τα οποία έχει. Σωστά. Λοιπόν, θέλω όμως να μου πείτε και εσείς την άποψή σας, αφού δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Βραντίνη. Κοιτάξτε, η πρόταση της δράσης ήταν μια, αν θέλετε, πολύ καινοτόμος πρόταση. Και βέβαια ριζοσπαστική, διότι λέει ότι καταργούνται εισφορές. Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Καταργούνται εισφορές. Θέλω να δείτε την πρόταση στην πλήρη ανάπτυξη του συστήματος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να συζητήσουμε και να μελετήσουμε το πώς θα γίνει η μετάβαση σε αυτό το σύστημα, διότι πάντοτε θα πρέπει να συγκρίνει κανείς συστήματα σε πλήρη ανάπτυξη. Εδώ έχουμε τα λεγόμενα στα θεωρητικά οικονομικά ζητήματα της συγκριτικής οικονομικής. Είναι δύο τρένα που τρέχουν παράλληλα. Βρίσκεσαι στο ένα τρένο και μπορείς να δεις τι γίνεται στο άλλο. Μπορεί να ξέρεις αν είναι καλύτερο, αλλά είναι δύσκολο να περάσεις στο άλλο. Και πρέπει επίσης να δεις και το περίφημο κόστος κληρονομιάς. Πάντα δηλαδή τα χρέη που έχει το παλιό σύστημα. Αλλά θα εκπλαγείτε αν συνειδητοποιήσουμε όλοι μας τα ωφέλη που προκύπτουν από ένα τέτοιο σύστημα. Πού θα στηρίζεται όμως αυτό που θέλω να μας πείτε? Θα στηρίζεται σε μια εθνική σύνταξη. Το 2012, όταν κάναμε την πρόταση, ενιαία, για όλους όσους είναι πάνω από 67 ετών. Σήμερα είναι ίδια και για έναν που έχει 20 χρόνια προϋπηρεσία με έναν ο οποίος έχει 5 χρόνια προϋπηρεσία. Η εθνική σύνταξη θα είναι ίδια για όλους και για εκείνους οι οποίοι σήμερα δεν παίρνουν σύνταξη. Όχι. Τώρα για όλους και για τις νοικοκυρές. Σήμερα υπάρχουν 70.000 Έλληνες, οι οποίοι είναι πάνω από 67 και δεν παίρνουν καμία σύνταξη. Αδιακρίτως λοιπόν όλοι οι Έλληνες θα παίρνουν σύνταξη. Τώρα, αν το 700 είναι 700 ή είναι ο κατώτατος μισθός είναι ένα ποσό ανάμεσα σε αυτά, αυτό είναι να συζητηθεί. Αλλά δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο νούμερο. Λοιπόν, σκεφτείτε λοιπόν τι σημαίνει για την αγορά εργασίας κάτι τέτοιο. Το θέμα των εισφορών, σίγουρα, που είναι το μη μισθολογικό κόστος, το μεγάλο βάρη των εισφορών αυτόματα δίνει ένα τεράστιο όφελος, μια τεράστια ανάσα στις επιχειρήσεις, στους εργαζομένους της επιχειρήσης. Η αγορά απαλλάσσεται από ένα κόστος της τάξης του 22%, που σε ορισμένους τομείς, ειδικά στον κατασκευαστικό τομέα, μπορεί να είναι και 60%. Αυτό το όφελος θα δώσει μια νέα πνοή ανάπτυξη στην οικονομία. Δηλαδή θα είχαμε μια κατακόρυφη αύξηση της απασχόλησης. Οι εργαζόμενοι θα δουν αμέσως να αυξάνεται ο μισθός τους και οι εργοδότες θα μπορούν να κρατήσουν χρήματα, γιατί δεν θα τα δώσουν σε εισφορές. Αλλά οφελούνται είναι... όμως αυτοί μόνο οι οποίοι παίρνουν σύνταξη κάτω από 700 ευρώ. Οι άλλοι οι οποίοι. Πώς είναι αυτοί που παίρνουν σύνταξη κάτω από 700 ευρώ, σήμερα αυτοί που σήμερα παίρνουν σύνταξη. Είναι, δεν θα το έλεγα ότι και είναι πάνω από 67 ευρώ. Είναι ίσως η πλειονότητα. Αν δεν είναι η πλειονότητα, είναι κοντά στο 50%. Οφελούνται πράγματι. Οφελούνται εκείνοι οι οποίοι δεν παίρνουν σύνταξη, όπως σας είπα. Εκείνοι οι οποίοι θα βρίσκονται ήδη στο σύστημα θα παίρνουν τις συντάξεις που παίρνουν. Άρα δεν θα φύγουν. Γι' αυτό λοιπόν. Γιατί ένας εργοδότης λοιπόν να δώσει, να μην δώσει σε μένα 200 ευρώ, εθνική και σύνταξη, να δώσει στον άλλον 700. Η εθνική σύνταξη είναι ο πρώτος πυλώνας ενός νέου συστήματος. Ο πρώτος πυλώνας. Θα πρέπει πυλώνας, να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος ενδεχομένως για να μην αδικηθούν όσοι έχουν καταβάλει εισφορές. Και μάλιστα, όπως λέγαμε πριν, δυσβάστακτες. Εξ αρχής είπα ότι θα υπάρξει ένα κόστος για το σύστημα. Το κόστος δεν είναι μικρό. Σήμερα πληρώνονται 11,5 δισεκατομμύρια εισφορές
από τους εργαζόμενους στα ταμεία. Αυτά τα λεφτά θα λείπουν από το νέο σύστημα. Ενίεται πάνω σε μια εθνική σύνταξη. Ο πρώτος πυλώνας είναι η εθνική σύνταξη. Δηλαδή 484 ευρώ. 700 ευρώ σας είπα, δεν είναι 384. Αλλά τώρα η εθνική σύνταξη στηρίζεται στα 384 ευρώ που πρέπει να έχει στα 62 με 40 χρόνια ασφάλισης ή στα 67. Ακριβώς. Το νέο σύστημα θα είναι 67. Το όριο θα είναι τα 67 έτη. 700 ευρώ λοιπόν. Και θα το παίρνουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους. Λοιπόν, ο δεύτερος πυλώνας θα είναι κεφαλαιοποιητικός πυλώνας, θα είναι εθελοντικός πυλώνας και ο καθένας θα μπορεί να καθορίσει αυτός μαζί με τον εργοδότη του ή με επαγγελματικά σωματεία κτλ. Να καθορίσει το δικό του ασφαλιστικό μέλλον. Και ο τρίτος πυλώνας θα είναι οι ιδιωτικές συντάξεις. Αυτό θα είναι το νέο σύστημα. Άρα λοιπόν, αυτό το σύστημα, παραπάνω σύνταξη θα πρέπει να απευθυνθεί σε μια εταιρεία ασφαλιστική. Όχι, θα έχουμε ταμεία, τα οποία θα είναι ιδιωτικά τα ταμεία, θα εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, θα λειτουργούν με ένα κεφαλαιοποιητικό σύστημα και όλοι οι ασφαλισμένοι θα έχουν ατομικούς συνταξιολογικούς μεγαλύτερους. Εγώ να ρωτήσω κάτι, δεν λείπει κάτι, ενδεχομένως δεν θα πρέπει να οριστεί ένας συγκεκριμένος χρόνος απασχόλησης. Ναι, θα είναι 20-25 χρόνια. Βέβαια. Έτσι δεν είναι. Υπάρχει αυτός απρόβλεψη στο συγκεκριμένο σχέδιο. Ότι θα πρέπει να, τη σύνταξη δεν θα την πάρει κάποιος ο οποίος δουλεύει 5 χρόνια και θα πάρει την ίδια σύνταξη με κάποιον που δουλεύει 25 χρόνια. Για όποιον βρίσκεται στην Ελλάδα τουλάχιστον 20-25 χρόνια θα χορηγείται σύνταξη. Μάλιστα. Όχι για όποιον εργάζεται. Κύριε Καλάκο, πείτε μας εσείς, θέλω να κρίνετε λίγο αυτό. Δεν ολοκλήρωσα βέβαια, γιατί έχει εκκρεμότητες αυτό, δεν σας τα είπα. Αλλά ευχαριστώ να μιλήσω, κύριε Καλάκο. Απλά πιεζόμαστε πολύ χρονικά, είμαστε λίγο επρόθεσμοι ήδη. Δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη συζήτηση, γιατί περαιτώ 35 χρόνια την κοινωνική ασφάλιση. Αυτό δεν είναι ασφαλιστικό σύστημα. Έτσι, ούτε δεν έχει εφαρμοστεί πουθενά στον κόσμο. Δηλαδή, πείτε μου. Τα δύο πυλώνες που είπε, κυρίως ιδιωτική ασφάλιση, υπάρχει. Και τα επαγγελματικά ταμεία υπάρχουν ήδη. Υπάρχουν στην Ελλάδα 11 επαγγελματικά στα ταμεία. Στα 67 με 700 ευρώ. Ναι, λέω ότι οι δύο πυλώνες υπάρχουν, λειτουργούν αυτή τη στιγμή. Όποιος θέλει μπορεί να πάει σε μια ιδιωτική. Οι ενστάσεις σας θέλω, πείτε για να τις όσον αφορά το άλλο κομμάτι, το 700 ευρώ, δεν είναι κοινωνική ασφάλιση αυτή. Ούτε έχει υπόδειγμα πουθενά. Δεν ξέρω αν έχει ο Μαδούρο κάτι τέτοιο κάτω εφαρμόσει. Αλλά δεν είναι κοινωνική ασφάλιση. Κοινωνική ασφάλιση έχει κανόνες. Αυτοί που εφαρμόζονται σε όλα τα προηγμένα χράτη του κόσμου. Ανταποδοτικότητα δηλαδή. Βέβαια, έχει ανταποδοτικότητα. Γιατί έχει τώρα ανταποδοτικό το σύστημα. Εγώ δεν μίλησα για κοινωνική ασφάλιση. Α, μπράβο. Άρα μίλησα για συνταξιοδοτικό σύστημα. Μίλησα για συνταξιοδοτικό σύστημα. Δεν υπάρχει κοινωνική ασφάλιση και δεν μπορούμε να μιλάμε για κοινωνική ασφάλιση. Λοιπόν, την πεθάνανε. Ναι. Εγώ θα προτείνω και λύση όταν έρθει στη σειρά των λύσεων. Λοιπόν, άρα δεν είναι κοινωνική ασφάλιση αυτό το πράγμα. Μου θυμίζει το 300 και τα 400. Εγώ δεν μπαίνω στη λογική αυτή να συζητήσω. Δεν μπορώ να δώσω απάντηση σε κάτι. Δεν μπορεί να στηριχτεί, εννοείται αυτό. Βέβαια δεν μπορεί να στηριχτεί. Είναι δυνατόν. Με 20-25 χρόνια ή με 60 του άλλου χρόνια εργασία, γιατί έχουμε και ανθρώπου με 60 χρόνια εργασία και με 50 χρόνια εργασία. Αν του πει πάρε 700 ευρώ ή 500 ή 1000. Αν όλα αυτά τα χρόνια που πληρώνει όλε αυτέ τι υψηλέ και τώρα θα πρέπει να δούμε τα ασφαλιστικά συστήματα που ισχύουν στις προηγουμένες χώρες. Τι μπορούμε να διορθώσουμε και τι μπορούμε να σώσουμε. Έτσι. Αυτό είναι. Το άλλο δεν είναι ασφαλιστικό. Πριν δεν είπαμε ότι έχουμε 11% που απορροφά από το ΑΕΠ μας, εμάς το συνταξιοδοτικό. Και σε άλλες χώρες είπαμε 2,5%. Ναι, τι κάνουν καλύτερα αυτοί από εμάς. Λοιπόν, πού θα μπορούσαμε να διορθώσουμε εμείς. Λοιπόν, εγώ είχαμε πει εδώ και 5 χρόνια, όταν έγινε η τελευταία φέμαξη των ασφαλιστικών ταμείων, γιατί έγινε πάνω στην κρίση το PSI, έπρεπε να ανακεφαλαιοποιηθούν τα ταμεία. Ανακεφαλοποιήσαμε τις τράπεζες. Ή να εξαιρεθούν, εν πάση περιπτώσει. Ακούστε, ανακεφαλοποιήσαμε τις τράπεζες 3 φορές και οι τράπεζες πουληθήκανε σε ξένα χέρια έναντι 2 δις πουλιώνται. Τζάπα. Ο ελληνικός λαός τα πλήρωσε τις ανακεφαλοποίησεις αυτές. Και δεν ανακεφαλοποιήσαμε τα ταμεία μας για να αντέξουν όχι πολύ, γιατί δεν είμαι αισιόδοξος, γιατί τα έχω πει και πολλά χρόνια πριν, για 10 χρόνια μήπως και ξεπεράσουμε την κρίση. Άρα τι λύση προτείνεται αυτή τη στιγμή, γιατί μιλάμε για ένα ασφαλιστικό που δεν είναι βιώσιμο. Ναι, ένα ασφαλιστικό. Τι πρέπει λοιπόν να γίνει από εδώ και πέρα. Εγώ θα πρέπει να επανέλθει η ανακεφαλαιοποίηση των ταμείων. Μάλιστα. Το επιμένω αυτά. Χαθήκανε χρήματα και πρέπει, και είπα, είναι λύση δεκαετίας μέχρι να δούμε αν ισορροπείς, γιατί με ανεργία 25% δεν σώνεται το ασφαλιστικό. Σωστά. Το γνωρίζετε με μισθούς των 200 ευρώ. Και των 300 ευρώ. Σώζεται, σίγουρα δεν σώνεται, έτσι. Ούτε λοιπόν, με τη μαύρη εργασία πήγε στα ύψη. Ναι. Εγκληματίσαμε όταν πήραμε το PSI, εφαρμόσαμε στα ασφαλιστικά ταμεία και είπα, το παραλληλίζω με τις τράπεζες, τι έγινε και είδαμε και το αποτέλεσμα των τραπεζών τελικά μετά την ανακεφαλαιοποίηση.
Δεύτερον, θα πρέπει να πέσουν οι εισφορές σε μια μερίδα ασφαλισμένων οι οποίες πληρώνουν και δεν έχει ανταπόδοση αυτό το σύστημα. Πάρα πολλά χρήματα. Ο κύριος Υπουργός είπε ότι έφτιαξε ένα ταξικό ασφαλιστικό σύστημα. Και παράλληλα να δούμε τα επαγγελματικά ταμεία, γιατί είναι σε μια νηπιακή κατάσταση αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν 11 στην χώρα, ότι πρέπει να επεκταθούν και να λειτουργήσουν, βέβαια, όχι με κανόνες που λειτουργήσαν στην Ελλάδα. Και τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους, τους ελεύθερους επαγγελματίες κυρίως, οι οποίοι είναι αυτό που λέγαμε πριν, έχουν εταιρείες ζόμπι, πραγματικά ουσιαστικά δεν λειτουργούν και καλούνται να πληρώσουν κάποια πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι ανασφάλιστοι και έχουν και χρέη σε ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό το πρόβλημα πώς θα λυθεί? Δεν θα πρέπει να γίνει μια διαγραφή χρεών για αυτούς τους ανθρώπους, εν πάση περιπτώσει, για να πάρει μπρος και η πραγματική οικονομία, αν χρωστάς. Έτσι δεν είναι? Αν δεν λειτουργεί η επιχείρησή σου. Λειτουργεί όμως τα χαρτιά. Υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις που δεν μπορούν να κλείσουν. Το χρέος στα ταμεία, το πραγματικό στα ασφαλιστικά ταμεία είναι γύρω στα 17,5 δις, 33 είναι, αλλά αυτά κάποια όταν είναι και τη πυραϊκή το χρέος ακόμα δεν πρόκειται να εισπραχθεί ποτέ, έτσι. Αυτά είναι γύρω στα 17,5 δις το χρέος το οποίο μπορεί να εισπραχθεί. Αυτό θα μπορούσε να ρυθμιστεί και έπρεπε να γίνει. Λοιπόν, επειδή έχουμε να πούμε πολλά, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε και πάλι εδώ. Επιστρέψαμε λοιπόν για να πάρουμε μια τελευταία τοποθέτηση και από τους δύο καλεσμένους μας πριν κλείσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα, αν μη τι άλλο, συζήτηση. Κύριε Καλάκο. Ναι, πολύ γρήγορα θα πω ότι δυστυχώς θα βρεθούμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να ξαναμιλάμε για το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας. Πιστεύω μέσα στο 18 θα μιλάμε σίγουρα για το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας. Όπως είπα, υπάρχουν κάποιες λύσεις, οι οποίες όχι βέβαια ότι θα λύσουν μακροχρόνια το πρόβλημα, αλλά έστω για τα επόμενα 10 χρόνια, οι οποίοι, και αν η Ελλάδα δεν μπορέσει να σωθεί τα επόμενα 10 χρόνια, τότε δεν θα μιλάμε, δεν υπάρχει λόγος να μιλάμε για ασφαλιστικό σύστημα. Μάλιστα, κύριε Βραντίνη. Κοιτάξτε, το είπα και στην αρχή, το σύστημα δεν μπορεί να μεταρρυθμιστεί, πρέπει να αλλάξει ριζικά. Το συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας έχει πεθάνει, έχει καταρρεύσει, έχει χρεοκοπήσει. Συνεπώς πρέπει να σκεφτούμε έξω από το κουτί. Πρέπει να σκεφτούμε λύσεις οι οποίες μπορούν να δώσουν συντάξεις καταρχάς στους Έλληνες. Αυτό πρέπει να γίνει σε μια κεφαλαιοποιητική βάση. Η εθνική σύνταξη είναι εθνική σύνταξη. Πρέπει να την παίρνουν όλοι οι Έλληνες. Πρέπει να την παίρνουν από ένα όριο και πάνω. Όχι στα 50, όχι στα 55, πρέπει να την παίρνουν στα 67. Mm-hmm. Το νούμερο θα το βρούμε. Αν σκεφτούμε έξω λοιπόν από τα τετριμένα τα οποία οδήγησαν στην κατάρρευση και η κατάρρευση του συστήματος προήλθε από τον κομματισμό και το μεγάλο κράτος το οποίο συνεχώς έβαζε το χέρι του στο ασφαλιστικό σύστημα και δημιουργούσε προνόμια. Χωρίς τα προνόμια να έχουν κάποια οικονομική βάση, δηλαδή χωρίς να στηρίζονται σε εισφορές που πληρώνονταν, στη συντριπτική πλειονότητα. Αλλά αυτό είναι παρελθόν. Το να συζητήσουμε δηλαδή αν φταίει το κράτος. Το κράτος φταίει που κατέρευσε το σύστημα. Αλλά σήμερα δεν μπορεί να μεταρρυθμιστεί. Πρέπει να αλλάξει ριζικά. Λοιπόν. Πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν απροκατάληπτα. Και ο μόνος τρόπος να το κάνουμε αυτό είναι να εμπιστευτούμε σήμερα την οικονομία. Μάλιστα, λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και τη Σοφία Μίτελ και τον κύριο Καλάκο και τον κύριο Βραντίνη. Σοφία, τα υπόλοιπα στην εκπομπή σου με πιο πρακτικές λύσεις για τα θέματα που αφορούν το ασφαλιστικό. Εμείς τώρα πάμε να δούμε την πρόταση της ημέρας, η οποία είναι ουσιαστικά ένα ethnic street food και ταυτόχρονα πολύ οικονομικό. Πάμε να δούμε το βίντεο που επιμελήθηκε η Ειρήνη Γεωργιλέα. Κολοκοτρώνη. Ανήκει στην ομάδα των εστιατορίων Αλταμίρα και προσφέρει σε χαμηλές τιμές πολλές και διαφορετικές ethnic γεύσεις. Πώς προέκυψε το έθνικο? Θέλαμε να δώσουμε μια καινούρια άποψη για τα street food, να προσφέρουμε κάτι διαφορετικό στον κόσμο, καλής ποιότητας. Και κινούμαστε σε 4 γεωγραφικούς άξονες, Μεξικό, Ινδία, Αραβικές χώρες, Νοτιοανατολική Ασία, με πολύ καλές πρώτες ύλες. Τσιμιτ
τσάγκα και σαντίγια γκουακαμόλε είναι μόνο μερικές από τις ethnic γεύσεις που θα βρείτε εδώ στο Έθνικο. Με ένα πιάτο που αρέσει πολύ στον κόσμο είναι η τσιμιτσάγκα. Είναι σταρένια τορτίγια με στήθος κοτόπουλου μαριναρισμένο σε μεξικάνικα μπαχαρικά, λιωμένο τυρί και sour cream. Ρωσιστικά κοκτέιλ, γευστική χυμή και πρωτότυπα γλυκά συνοδεύουν αρμονικά όλα τα ethnic πιάτα. Αυτός εδώ είναι ο Φρίντα, είναι ένας χυμός από μήλο, καρότο και παντζάρι, που είναι και πολύ υγιεινός βέβαια. Έχουμε χυμούς, έχουμε πολλά γλυκά και μάλιστα έχουμε και ένα γλυκό χωρίς ζάχαρη που είναι με σιρόπι αγάβης για όσους κάνουν υγιεινή διατροφή και κρέμα καρύδας. Για το Έθνικο οι εναλλακτικές και εξωτικές γεύσεις δεν σημαίνει και υψηλές τιμές. Η σχέση ποιότητας και τιμής θεωρώ ότι είναι άριστη. Το πιο ακριβό πιάτο αυτή τη στιγμή είναι στα 5 ευρώ. Και είναι και μερίδες πολύ μεγάλες. Οι πρώτες ύλες είναι, όπως σας είπα, πάρα πολύ καλές. Το Έθνικο παραμένει ανοιχτό καθημερινά σχεδόν 24 ώρες το 24ωρο. Και μετά από αυτό τον νόστιμο διάλειμμα θα κάνουμε μετάβαση σε ένα άλλο εξίσου σημαντικό ζήτημα. Θέματα που αφορούν την αγορά εργασίας και πώς θα βρείτε και πιο εύκολα δουλειά σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς που διανύουμε. Κοντά μας λοιπόν είναι η Στέβη Ταρλαντέζου. Καλησπέρα Στέβη, σύμβουλος καριέρα στην εταιρεία Employ. Καιρό έχουμε να σε δούμε εδώ. Επέστρεψες λοιπόν για να μας πεις σήμερα τη σημασία που έχει η επαγγελματική δικτύωση, το networking κατά πολλούς στην εύρεση εργασίας. Πριν απ' όλα όμως, ας πέσει το σήμα της αγοράς εργασίας. Τι σημασία έχει λοιπόν, Στέβη μου, αυτή η πτυχή? Καταρχήν, οι νέοι σήμερα το φοβούνται πάρα πολύ το networking για διάφορους λόγους και δεν μπορούν να καταλάβουν ότι το 70% των θέσεων εργασίας πλέον καλύπτονται βάσει δικτύου. Αυτό που πρέπει να πούμε και να το ξεκαθαρίσουμε είναι ότι δεν μιλάμε για δίκτυο με την έννοια του έχω μέσο να μπω σε μια εταιρεία. Πολλοί νομίζουν ή μάλλον θεωρούν ότι αρκεί το να αποστείλουν ένα βιογραφικό και δεν πρέπει να γνωρίζουμε κάποιον. Οτιδήποτε άλλο είναι απαγορευτικό γιατί μπορεί να θεωρείται μέσον. Ότι έχουμε βάλει κάποιον γνωστό για να μας βρει εργασία. Είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα. Επειδή δηλαδή υπάρχει τόση προσφορά έξω, εννοείται ότι οι επιχειρήσεις προσπαθούν πρώτα να βρουν ανθρώπους για τους οποίους μπορούν να έχουν κάποιες συστάσεις, ούτως ώστε να είναι λίγο πιο σίγουροι για αυτόν που θα βάλουν μέσα στην επιχείρηση. Οπότε το networking πλέον έχει πάρει μια άλλη έννοια. Είναι λίγο κάτι πιο να μάθω τι κινείται, ποιος κινείται στην αγορά εργασίας, για να ξέρω πρώτος την πληροφορία τη σωστή. Οπότε πρέπει λίγο να αρχίσουμε να εξοικειωνόμαστε με αυτή την έννοια και να τη βάζουμε στην καθημερινότητά μας. Οπότε πρέπει να πούμε λίγο σε τι χωρίζεται η επαγγελματική δικτύωση. Mm-hmm. Έχουμε το πρώτο κομμάτι που είναι η επίσημη επαγγελματική δικτύωση, όπου στην ουσία έχουμε όλα αυτά τα συνέδρια που γίνονται, τα σεμινάρια, όλες αυτές οι συναθρήσεις στις οποίες μαζεύονται διάφορες επιχειρήσεις. Όλα αυτά είναι events στα οποία πρέπει οι υποψήφοι, όλοι αυτοί που ψάχνουν εργασία, να τα κυνηγάνε. Απευθύνονται και σε υποψήφιους που ψάχνουν τέλος πάντων εργασία ή είναι ένα κλειστό κλαμπ εντός εισαγωγικών? Όχι. Απευθύνεται σε όποιον έχει επιστημονικό ενδιαφέρον ή οποιοδήποτε ενδιαφέρον για κάποιο συγκεκριμένο κλάδο. Και εδώ θέλω Άρα είναι ανοιχτά. Ναι. Εδώ θέλω να πω ότι το ότι λέμε εμείς κάτι αυτή τη στιγμή δεν σημαίνει ότι έχει την ίδια εφαρμογή σε όλους. Δεν πρέπει όλοι να πηγαίνουμε σε όλες τις συναντήσεις ή σε όλα τα events. Πρέπει να πηγαίνουμε στα events που ταιριάζουν πιο πολύ σε αυτό που ψάχνουμε. Έτσι. Και τι μας πάει, εν πάση περιπτώσει. Και τι μας πάει, φυσικά. Επίσης, υπάρχει και το κομμάτι της ανεπίσημης επαγγελματικής δικτύωσης, που είναι οι φίλοι μας, η οικογένειά μας, οι παλιοί μας συνάδελφοι, οι παλιοί μας συμφοιτητές. Όλοι αυτοί είναι ένα τεράστιο δίκτυο, το οποίο πρέπει να το εκμεταλλευόμαστε. Γιατί έχω γνωρίσει πολλούς ανθρώπους οι οποίοι τους ρωτάω, έχεις πει στους φίλους σου ότι ψάχνεις, ας πούμε, για δουλειά? Και λένε όχι, γιατί το θεωρούν τόσο ασήμαντο να μοιραστούν αυτή την πληροφορία και μπορεί αυτός ο φίλος να έχει έναν άλλο φίλο και ο φίλος έναν άλλο φίλο. Και είναι τόσο εύκολο το word να of mouth που λέμε. Ακριβώς. Από εκεί ψάχνουμε. Είναι τόσο εύκολο να ανοίξεις κάτι, μια πόρτα καινούργια, από εκεί που δεν το περιμένεις. Και υπάρχουν και εναλλακτικοί τρόποι δικτύωσης, που είναι ο εθελοντισμός. Είναι πάρα πολύ σημαντικό
σε εθελοντικές δράσεις, σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται και δεν τα κυνηγάμε και εκεί μπορούμε να γνωρίσουμε πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Και γενικά τώρα να είμαστε λίγο πιο ευέλικτοι στο να κάνουμε κάτι στην mm-hmm. αρχή εθελοντικά. Για κάποιους μήνες φυσικά δεν είπαμε ότι θα είμαστε δούλοι και θα δουλεύουμε χωρίς μισθό. Mm-hmm. Αλλά εγώ τουλάχιστον έχω να καταθέσω την προσωπική μου εμπειρία. Την πρώτη μου δουλειά που τη βρήκα αφού εγώ προσφέρθηκα να κάνω πρακτική άσκηση αμυστή. Mm-hmm. Ακριβώς επειδή ήθελα να δει πρώτο ο εργοδότης μου ότι αξίζω να πάρω αυτή τη θέση. Να δει δηλαδή δείγμα δουλειάς μου πριν. Αυτό νομίζω νέοι άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν εργασία είναι καλό να το δουν. Γιατί πολλές φορές ένα βιογραφικό σημείωμα δεν λέει και τόσα πολλά. Θέλουν να δουν και τι ψάρια πιάνει, για να το πω πιο λαϊκά. Και αν θυμάσαι, έχουμε πει πολλές φορές ότι με αυτό χτίζεις και άλλα πράγματα. Δηλαδή, έτσι. Πέρα από το ότι μπορεί να γνωρίσεις κάποιον, χτίζεις και δεξιότητες, κερδίζεις χρόνο. Σωστά. Και φαίνεσαι ότι δεν είσαι αδρανής. Οπότε έχουμε φυσικά και τη δικτύωση μέσα από τα social media, που δεν είναι τόσο προσωπικό. Οπότε το αφήνω λίγο στην άκρη σε αυτή τη φάση, γιατί μιλάμε πιο πολύ για το face to face, όταν λέμε για το networking το επίσημο. Οπότε στην ουσία προσπαθούμε να βρούμε τι ταιριάζει πιο πολύ σε εμάς και να το κυνηγήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Και εννοείται ότι όταν πηγαίνουμε σε μια οποιαδήποτε επίσημη επαγγελματική συνάντηση, πρέπει να είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι. Γιατί γι' αυτό οι περισσότεροι φοβούνται το networking, γιατί πηγαίνουν εκεί και λένε: ωραία, εγώ τώρα ήρθα και τι θα κάνω εδώ. Άμα γνωρίζεις πάρα πολύ καλά τον κλάδο, άμα γνωρίζεις πάρα πολύ καλά την επικαιρότητα, είναι πάρα πολύ πιο εύκολο και μπορείς με περισσότερη αυτοπεποίθηση να πας και να πιάσεις μια συζήτηση με κάποιον, να πας και να ανοίξεις κουβέντα και να δείξεις και κάποια πράγματα για τον εαυτό σου. Να ρωτήσω κάτι. Μπορείς mm-hmm. να ανοίξεις διάβολες επικοινωνίας και, έτσι, και το networking το οποίο συζητάμε τώρα, με το να στείλουμε mm-hmm. για να δηλώσουμε τη διαθεσιμότητά μας σε ένα mail σε έναν διευθύνων σύμβουλο σε μια εταιρεία που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ενδεχομένως. Και να πάρεις αυτή την πρωτοβουλία να το κάνεις. Βγάζει αυτό άκρη ή είναι κάτι το οποίο γίνεται επιματέως? Θα το πω ανάποδα. Αυτό θα έβγαζε πολύ ωραία άκρη αν παρακολουθούσες αυτόν τον άνθρωπο στο LinkedIn, για παράδειγμα. Το LinkedIn, μιας που λέμε για δικτύωση. Έβλεπες, ή ακόμη και το προφίλ του στο Facebook, έβλεπες ότι μπορεί να παρευρεθεί σε μια εκδήλωση. Πήγαινες εκεί να τον ακούσεις, πήγαινες μετά να του ζητήσεις μια κάρτα και αφού έχεις την επαγγελματική του κάρτα να του στείλεις ένα email και να του πεις ότι εγώ παρακολούθησα π.χ. την ομιλία σας ή σας συνάντησα εκεί και μου άρεσε και να πιάσεις έτσι την κουβέντα του ώστε αυτός και κατευθείαν... Και αμέσως ανοίγεις ένα δίωγμα ναι. επικοινωνίας με το άμεσα εκεί πάει να είναι απρόσωπο, εκεί ξεκινάει να είναι πραγματική σχέση με τον άλλον, γιατί... του μένεις στο μυαλό. Σωστά. Οπότε είναι καλύτερα να το κάνουμε κάπως έτσι, δηλαδή να ψάχνουμε να βρούμε αυτούς που μας ενδιαφέρουν, όχι μόνο τα ανώτατα στελέχη, δεν μιλάμε μόνο για ανθρώπους που είναι διευθύνονται σύμβουλοι, οτιδήποτε τέτοιο. Ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι απλά εργάζονται και έχουν μια σημαντική θέση σε μια εταιρεία, μπορούν να μας βοηθήσουν. Μιας που λέμε όμως για networking, θέλω να μου πεις και την σημασία των συστάσεων. Δηλαδή, mm-hmm. ένας γνωστός μας, ένας πρώην συνάδελφός μας, ας πούμε, σε μια δουλειά, mm-hmm. Να του πούμε να πει κάτι καλό για μας mm-hmm. σε έναν εργοδότη που τον γνωρίζει, έτσι mm-hmm. ώστε να βρούμε κάποια θέση εργασίας. Αυτό βοηθάει στην πράξη. Είναι πολύ τυπικό ενδεχομένως. Κοίταξε να δεις. Στην ουσία, όταν λέμε για συστάσεις, σίγουρα θέλουμε συστάσεις από κάποιον ανώτερό μας, ο οποίος μας επιβλέπει mm-hmm. ή έχει επιβλέψει τη δουλειά μας. Το να μιλήσει κάποιος συνάδελφός μας για κάτι, ίσως να μην έχει τόση βαρύτητα, όση βαρύτητα μπορεί να έχει η γνώμη του μάνατζέρ μας ή οτιδήποτε σχετικό. Οπότε, επειδή είναι λίγο ανοιχτό το ποιος θα δώσει συστάσεις, συνήθως αφήνουμε αυτόν που θέλει τις συστάσεις να μας ζητήσει αυτός από που θέλει. Οπότε δεν μπορούμε εμείς τόσο εύκολα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι πάλι μέσα από το LinkedIn, που έχουμε πει πόσο σημαντικό είναι, να ζητήσουμε εκεί συστάσεις, γιατί μας δίνει αυτή τη δυνατότητα το συγκεκριμένο μέσο, και να αφήσουμε να πούνε διάφοροι πράγματα για μας, ώστε να έχει μια πιο σφαιρική άποψη κάποιος που θα μπει να δει το προφίλ μας. Μάλιστα, πάρα πολύ σημαντικά όλα όσα μας είπες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ μαζί μας και φυσικά θα ανανεώσουμε και εμείς το ραντεβού μας με άλλα εξίσου ενδιαφέροντα θέματα. Για όσους αναζητάνε εργασία και όσους μας παρακολουθείτε. Εμείς κάπου εδώ κλείνουμε. Φτάνει το SBC Life προς το τέλος του. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, 8 με 10. Καλό σας βράδυ.